Εσείς, δεν ξέρω αν μπορούν και τις δύο να τις χρησιμοποιούν αν βρίσκονται σε χέρια, αλλά επειδή μεταφέρουν λόγω εξωτερικού τομογράφου ανθρώπους με ασθενοφόρα, δεν θα μπορούσαν να περιμένουν να βρουν θέση πάρκινγκ για να μπορεί ο ασθενής να μεταφερθεί για την αξονική. Υπάρχει λόγος ειδικός για τις ειδικές εξετάσεις που γίνονται εκεί. Δύο θέσεις είχαν ζητήσει, δεν τις... Ανανέωση είναι, άρα για δύο πάρκινγκ. Υπάρχει κάποια ερώτηση, αντίρρηση, το θέμα 1 ψηφίζει δρομόπονα. Θέμα 2. Εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου νομικού προσώπου δημοσίου, δικαίου ενιαία σχολική επιτροπή πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο κύριος Δήμαρχος. Κύριε συνάδελφοι, είχαμε συζητήσει και άλλη μια φορά, όχι για τη σύσταση των δύο σχολικών επιτροπών. Καταρχήν, ξέρετε ότι σύμφωνα με το Καλλικράτη πρέπει οι σχολικές επιτροπές, οι 21 που είχαμε μέχρι τώρα, να γίνουν δύο. Η μία είναι τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και η άλλη τα σχολεία της δευτεροβάθμιας. Έχουμε κάνει ήδη τη σύνδεξη των σχολικών επιτροπών της πρωτοβάθμιας, της διάρκειας και της δευτεροβάθμιας. Και τώρα πάμε στη σύσταση των δύο αυτών σχολικών επιτροπών, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας. Για τις δύο αυτές σχολικές επιτροπές, η απόφαση που έχουμε είναι ότι να αποτελούνται από 15 μέλη. Εκτός από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, θα υπάρχουν δύο σύμβουλοι από τη μεριά της μειοψηφίας, δύο σύμβουλοι από τη μεριά της μειοψηφίας, ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων, μιλάω για την πρωτοβάθμια, είπατε, πρωτοβάθμια πρώτα. Ναι, πρωτοβάθμια. Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων, δύο διευθυντές, κατά κανόνα είναι από τα μεγαλύτερα σε δύναμη σχολεία της Νέας Μύρνης, και θα είναι και 6 λαϊκά μέλη. Λοιπόν, εάν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, να προχωρήσω για την πρώτη τη προτάση από την αρχή. Μια ερώτηση για την ερώτηση του Πρόεδρου. Κύριος Κούπας. Οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι των επιτροπών αυτών, των νομικών αυτών προσώπων, είναι αμοιβόμενοι. Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα, κύριε. Πότε θα το ξέρουμε, και από τι εξαρτάται. Περιμένουμε διευκρινιστική από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εδώ, επειδή υπάρχει μία παράγραφος η οποία λέει ότι οι δύο αυτές σχολικές επιτροπές δεν υποχρεούνται σε σύνταξη προϋπολογισμού, υπάρχει ένα πρόβλημα το αν θα είναι αμοιβόμενοι ή όχι. Δηλαδή, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι. Μπορεί και οι ίδιες πιθανότητες υπάρχει να είναι και να μην είναι. Αυτή είναι το πρόβλημα. Να μην είναι. Μεγαλύτερο του να είναι. Α, δεν είναι 50-50. Ωραία, ωραία. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Ο κύριος Δημάρχος. Λοιπόν, από τη μεριά της πλειοψηφίας προτείνουμε. Θα κάνω τις προτάσεις για τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τους δύο σύμβουλους. Η διαδικασία που θα ακολουθεί και η πρόεδρο είναι αυτή. Θα ακολουθήσουμε, θα προτείνει και η αντιπολίτευση και στο τέλος θα πει σε ψηφοφορία η διαδικασία ολόκληρη. Παρότι έχουμε ένσταση πάντοτε επί τρόπου επιλογής όλων αυτών, για πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή προτείνουμε. Και διατηρούμε το δικαίωμα πρόθεσης. Ναι, για την πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή προτείνουμε για πρόεδρο τον κύριο Γιατζίδη Παναγιώτη, αντιπρόεδρο τον κύριο Τσουράκη Κωνσταντίνο, για σύμβουλο τον κύριο Μόσιο Σπύρο και τον κύριο Πίσαρα Δημήτρη. Τώρα για τα αναπληρωματικά μέλη, για τον μέλλον τον κύριο Τσουράκη, για τον μέλλον κύριο Μόσιο την κυρία Μαραπού και για τον κύριο Πίσαρα τον κύριο Κρυφτρή. Πόσο πρέπει να το καταλάβουμε. Ξανά, είχα και... Ποιο για να τα γράφουμε. Γιατζίδη Τσουράκης Μόσιος Πίσαρας. Είναι τα τακτικά πρόεδρος και αντιπρόεδρος. Πρόεδρος, αντιπρόεδρος, πρόεδρος και δύο μέλη. Προτείνετε κύριε Δήμαρχε και τα λαϊκά μέλη για να γίνει συνολικά. Να μην τα βάλω πάνω μαζί. Αναπληρωματικά. Πρώτα πιστεύω ότι εσείς θα ακολουθήσετε. Ας εκλέξεις τους τακτικούς. Πρώτα τους τακτικούς και μετά να πάμε στα τακτικά. Άρα στα τακτικά μέλη από τους μονικούς συμβούλους. Ο κύριος Κούπας. Για τον εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων και για τους δύο διευθυντές θα μας κάνουν προτάσεις, όπως καταλαβαίνετε, οι προϊστάμενοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εμείς θα στείλουμε ένα έγγραφο στην Ένωση Γονέων να μας ορίζει ποιος θα είναι ο εκπρόσωπός της στο νομικό πρόσωπο και θα στείλουμε και ένα έγγραφο προς τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας που να μας ορίσει ποιοι θα είναι οι εκπρόσωποι των δύο σχολείων. Ναι, κύριε Κούπα. Θέλετε να προτείνετε τους μελέτες και τους αναπληρωματικούς τώρα. Ναι, προτείνετε και τους αναπληρωματικούς. Ο Δήμαρχος προτείνει τους αναπληρωματικούς. Γιατί πρέπει να κάνεις ό,τι κάνω εγώ.
Θα γίνουν δύο διαδικασίες, μία για τους ταφικούς, μία για τα λαϊκά μέλη και μετά για τα πληρωματικά. Οπότε δεν είναι. Όπως θέλετε εσείς. Για τακτικό μέλος προτείνουμε για την πρωτοβάθμια, για την επιτροπή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τον κύριο Κούρτη και θα δεχθούμε την υποψηφιότητα που θα προταθεί από την παράταξη Ανθαλού. Κύριε Τσιάς, τακτικό μέλος, αγροπαντικό δεν είναι. Μέλος, τακτικό μέλος προτείνουμε τον κύριο Πάντο, αν το δέχει ο κύριος. Για αναπληρωματικό. Τακτικό τον κύριο Πάντο. Μισό λεπτό για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εσύ ξεκαθαρίσετε το μέλος. Μισό λεπτό. Είπε από την παράταξη του κυρίου Πέμπτος. Η πρότασή μας είναι ο κύριος Κούρτης. Και αν θελήσει κάποιος από την παράταξη του κυρίου Νεφελούδη, ναι. Αυτή τη στιγμή η παράταξη του κυρίου Νεφελούδη αρνείται να συμμετάσχει με τακτικό μέλος. Προτείνουμε ως τακτικό μέλος εμείς επίσης τον κύριο Περιμένου. Λοιπόν, άρα προτείνετε τον κύριο Κούρτη και τον κύριο Περιμένου. Ο Κούρτης Περιμένου. Ο κύριος Κούρτης εκεί να πόντε και αποδέχεται. Και βέβαια αποδέχεται για να το πει. Είναι αφόρτιο ότι τέτοια να κάνετε τα συμβούλια δεν μπορεί ο άνθρωπος. Είναι αφόρτης πάντως και περιμένεις. Από τη δική μας πλευρά εμείς στηρίζουμε την υποψηφιότητα του κυρίου Κούρτη. Ο κύριος Πάντος. Δεν έχω να το πω, αλλά αποδέχομαι την πρόταση του κυρίου Κούρτη. Να ξαναδούμε τα ονόματα. Γιατσίδη, Τσουράκης, Μόσιος, Πίσαλας, Κούρτης, Πάντος, Περιμένης. Συγγνώμη, μια παράληψη. Συγγνώμη, έχει καταθέσει ο κ. Παπασπυρίδης ένα έγγραφο, το οποίο είναι έγγραφο τοποθέτηση και προτείνει και μέλη για την πρωτοβάθμια και για την δευτεροβάθμια. Παρακαλώ πολύ κύριε Σάρτη, επειδή λείπει ο κ. Παπασπυρίδης, θα το διαβάσω εγώ. Έτσι. Προ το πρώτο του Δημοτικού Συμβουλίου, η δήλωση του κ. Αντίπαλου Ροστερίδη. Ζούμε το τέλος εποχής για τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση με τις πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση στον χώρο της παιδείας. Τελείωσε ο λάθος να δημοσιευτούν τα αποτελέσματα της συνόδου της Ευρωζώνης από κυβέρνηση και Ευρωπαίοι εταίρητες. Παραδέχτηκαν την αποτυχία του μνημονίου, αλλά αποφάσισαν την επιμήκυση του χρέους και την επέκταση κοινωνικής πολιτικής έως το 2024. Η νεοκρατήρια ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προχώρησε κατά τη συμφωνία του σχολείου. Η πολιτική του περιφοκώνει και στην εκπαίδευση μετά από την υγεία και την κοινωνική πρόνοια ξεδιπλώνει τις αποφάσεις του Δούνου του και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τιμή πειθαρχημένη παιδεία της αγοράς. Η μεγάλη χαμένη σε όλη αυτή την ιστορία είναι τα παιδιά, οι μαθητές που καταδικάζονται, που δραστηριοποιούν στα υπεράλληλα χρήματα με προγράμματα που αντικαθιστούν τη γνώση από την πληροφορία και την δεξιότητα. Χαμένοι και αδιόρυθμοι εκπαιδευτικοί από με τον τρόπο αυτό εξοικονομούν στο Υπουργείο Εκπαιδευτικούς, άρα δεν χρειάζονται μόνιμους χειρισμούς. Χαμένοι και οι γονείς οι οποίοι θα βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν τα λειτουργικά έξοδα και τα μεταφορικά για να μάθουν τα παιδιά στο γράμμα. Ευθύνη βέβαια στο καλλιγραφικό εκπαιδευτικό τοπίο που δημιουργείται δεν έχει μόνο η κυβέρνηση. Άξιοι παραστάτες του είναι όλα εκείνα τα στελέχη περιφερειάρχες, διευθυντές εκπαίδευσης, προϊστάμενοι σχολικοί σύμβουλοι και μέλη δημοτικών συμβουλίων που έκαναν την χρόνια δουλειά και νομοποίησαμε τις προτάσεις τους αυτή την αντιεκπαιδευτική πολιτική. Τίποτα όμως δεν τελείωσε, όλα πιάνουν από τη δυναμική αντίδραση όλων μας. Ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί καθημερινά. Οι σύλλογοι διδασκόλων, οι σύλλογοι εκπαιδευτικών, ελπέ και οι σύλλογοι γονέων με συντονισμό πρέπει να αναδείξουμε ένα παραγωγικό κίνημα παιδείας για την ανατροφή του σπαταλιανού της αγοράς, του μνημονίου και της κυβέρνησης. Κύριε Συνάδη, παρακαλώ. Ακούραστοι με δυναμικές αποφασιστικές μορφές ανυπακοής και πάντης να αναδειχθούν για να δείξουν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για μια κατάργηση συγχώρευση σχολείων του μάθου και μετακίνηση μαθητών σε άλλα σχολεία. Καθιέρωση 20 μαθητών από τμήμα, άπτυξη των λαθανών και εκπαιδεία στο 15% του γενικού προϋπολογισμού. Να καταργηθεί ο διεκπαιδευτικός νόμος 38-48. Μόνιμους μαθητικούς διορισμούς εκπαιδευτικών σε όλες τις θέσεις, δίκρονη υποχρεωτική προσωπική εκπαίδευση, ενίσχυση των δημοσίων λογών της ειδικής αγωγής, διέσχυση του θεσμού της μεταεκπαίδευσης. Αυτή η μάχη ενάντια στην εκπαιδευτική πολιτική δεν θα κριθεί στα δημοτικά συμβούλια στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που ψηφίζονται σήμερα, αλλά στο Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Μύρνης και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Μύρνης, αλλά θα κριθεί στους αγώνες του λαϊκού κινήματος.
Η ξεκάθαρη νομοθετική στάση απέναντι στις εκλογικές πολιτικές του Υπουργείου πρέπει να εκφραστεί στην εκλογή μελών. Και επίσης και τον κύριο Αντωνόπουλο Παύλου. Έτσι είναι και για τις δύο επιτροπές. Διαβάζω συνολικά τη θέση του κυρίου Παπασπυρίδη. Άρα είναι και ο κύριος Παπασπυρίδης υποψήφιος. Κυρία Μελαβιανάκη. Στα λαϊκά μου. Πολύ δερμετευτή. Αντιθέτω. Κύριε συνάδελφε. Είναι ο κύριος Γιατζίδης, ο κύριος Ράγκος, ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος, ο κύριος Μόσχης, ο κύριος Μπίσαλας, ο κύριος Κούρτης, ο κύριος Μάτος, ο κύριος Περινές και η κυρία Μελαβιανάκη. Από τη μεριά της μειοψηφίας είναι 4 υποψήφοι και πρέπει να εκλεγούν 2. Τα λαϊκά με την κυρία Μελαβιανάκη. Πρωτοβάθμια, ζητάμε τώρα τους υποψηφίους στους εμπορικούς συμβούλους, τους εξαρτικούς. Τον Αλέξη το Ματή. Και Αλέξη Ματή. Στην οποία διακρίνω μια αντίφαση, δεν αφορά τη συζήτηση ότι δεν μπορούμε όλες τις επιτροπές του Καλλικράτη επί 7 συνεδριάσεις να τις καταδικάζουμε, αλλά στην όπου επιτροπή να λέμε ποια λειτουργία και συμμετέχουμε. Αλλά αυτό είναι ένα πολιτικό σχόλιο δικό μου. Επισημαίνω την αντίφαση. Είναι και αφού ο κύριος. Ναι, και αυτό που προσπαθώ να λάβω δεν μπορώ να το κάνω, γιατί άκουσα και εγώ τις επιστολικές ψήφους. Δεν νομίζω. Αλλά άλλο θα το πω. Άλλη υποψήφιση. Η ουσία της ερώτησής μου είναι η εξής. Η κυρία Μελαβιανάκη, η οποία προτείνεται, εάν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, μπορεί να κάνω λάθος, είναι πρόεδρος θεσμικά του συλλόγου. Μπορεί να είναι αδιαβίωτης. Οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί είναι αδιαβίωτες. Θα συμμετέχουν θεσμικά σε αυτές τις επιτροπές. Θα συμμετέχουν οι δάσκαλοι. Όχι, ως δάσκαλοι, ως σωματείο. Όχι, τότε πολύ σωστά. Αυτό ήθελα. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέψε μία μικρή τοποθέτηση για πάνω στο θέμα των επιτροπών. Έχουμε ξαναδηλώσει εμείς και στις προηγούμενες επιτροπές. Ο κύριος Ρατός. Ναι, επιτρέψτε μου, πραγματικά για την πολιτική λειτουργία του Συμβουλίου. Εδώ θα εκλεγούν, δόξα τω Θεώ, σε αυτή την επιτροπή, 6 αιρετοί και 6 λαϊκά μέλη. Χωρίς να θέλουμε να παραβιαστεί το δικαίωμα της πλειοψηφίας, της πλειοψηφούσα παράταξη, θα μπορούσε χάρη της συλλογικότητας και του πλουραλισμού που κατ' επανάληψη λέμε πολύ, οι υπόλοιπες παρατάξεις όλες εναλλάξει. Δεν λέμε εμείς οπωσδήποτε να είναι αιρετό μέρος, τουλάχιστον ένα λαϊκό μέλος, γιατί είναι θέματα παιδείας που όλοι κάποιοι έχουν να προσφέρουν. Ακόμα δεν έχω κύριε Δήμο, να ότι όταν θα φτάσουμε δηλαδή, τουλάχιστον να εκπροσωπηθεί κάθε συνδυασμό είτε με ένα αρετό είτε με ένα λαϊκό μέλος. Αν τα βρείτε μεταξύ σας, μπορεί να είναι δύο-τέσσερις. Δεν είναι μόνο μεταξύ μας, όλοι μαζί να τα βρούμε. Θέματα παιδείας είναι. Όλοι έχουν από τον νόμο πρέπει οι τέσσερις να είναι της πλειοψηφίας. Και οι δύο της μειοψηφίας. Τώρα δύο και δύο-τέσσερις. Μεταξύ σας μπορείτε να τα βρείτε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τρεις και τρεις.
Έτσι, σύμφωνα με τον νόμο, είναι τέσσερις. Στα λαϊκά πολίτες, στα λαϊκά. Στα λαϊκά μέλη είναι άλλη ιστορία. Ναι, στα λαϊκά μέλη. Λοιπόν, να εκπροσωπηθούμε όλοι αυτό εδώ. Δεν είναι ζω και καλά συμβούλια. Ψηφοφορία είναι ένα γνωστό το λεσμό. Εκεί είναι δύσκολο να βάζει. Υπή τον κύριο Γιατζίδη, τον κύριο Τζουράκη, τον κύριο Μόσιο, τον κύριο Πίσαλα, τον κύριο Πίσαλα, τον κύριο Κότη και τον κύριο Πάλι. Λοιπόν, πρώτα συνδημάρχων συντομία γράφω και Κούρτη συν Κούρτη Πάλι για να τελειώσουμε. Κούρτη Πάλι. Ο κύριο Χατζαδουλιά. Το ίδιο. Το ίδιο. Ο κύριο Πάκαλη. Πάλι ίδιο γράφω. Το ίδιο. Το ίδιο. Η κυρία Γιακοβάκη. Το ίδιο. Το ίδιο. Η κυρία Δελυγιάρη. Το ίδιο. Το ίδιο. Ο κύριος Συρίγος. Το ίδιο. Ο κύριος Σουρβίνος. Το ίδιο. Η κυρία Μάντσου. Ακούσα. Τι αφήνω. Ο κύριος Μόσος, ο κύριος Πίσαλας, ο κύριος Κούρτης και ο κύριος Πέτρος.
Και διευκρινίζω εδώ πέρα, είναι ακόμα ένας εκπρόσωπος από την Ένωση Γονέων, από τα Μασταλία την Ένωση Γονέων, και είναι και δύο διευθυντές σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εδώ, επειδή είναι πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια υπάρχει και ένας εκπρόσωπος του 15 μηνούς. Εδώ πέρα δεν υπάρχει. Προχωράμε στην εκλογή αναπληρωματικών μελών Δημοτικών Συμβουλίων. Ο κύριος Δήμαρχος. Από αναπληρωματικούς έχουμε πει την κυρία Κουτετέ, την κυρία Μαραβού, τον κύριο Κρυφρή, από τη μεριά της Μονοψηφίας. Ο κύριος Κούπας. Τρεις. Τον κύριο Περιμένη και τον κύριο Δημάκη. Ο κύριος Τσιάτης, δεν προτείνεται. Ο κύριος Στέφος. Ο κύριος Βρετός. Αναπληρωματικά ο Δήμος Εμβούλος. Τον κύριο Μαρτή και τον κύριο Πάπη. Ο κύριος Μαρτής και τον κύριο Μαρτή. Τον κύριο Μαρτή. Δεν άκουσα ότι πλέχτη. Μαρτής Περιμένης και Δημάρχης. Για δύο. Ναι. Για δύο. Μαρτής Περιμένης Δημάρχης. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Κύριε Αναμοστόφη. Ο κύριος Κουτελάκης. Να πω ξανά ποιοι είναι. Κυρία Κουτετέ, κυρία Μαραβού. Ο κύριος Κυφρής, ο κύριος Μαρτής, ο κύριος Δημάρχης και ο κύριος Περιμένης. Μεταξύ Δημάρχη, Περιμένη και Μαρτή είναι δύο. Ο κύριος Κουτετέ, η κυρία Μαραβού, τον κύριο Κρυκλή, τον κύριο Δημάκη, τον κύριο Μαρτή. Λοιπόν, είναι πρόταση Δημάρχου, Άγκης και Μαρτής. Μαρτής. Ο κύριος Χατζαδουγιάννης. Το ίδιο. Ο κύριος Πάπενες. Το ίδιο. Κυρία Ιακωμάκη. Το ίδιο. Κυρία Βελιγιάννη. Το ίδιο, κύριο Συρίβος. Στους Δημάρχου μόνο. Πρόταση Δημάρχου, ξέρω. Λοιπόν, πρόταση Δημάρχου και ο Σουβίνος. Πρόταση. Καλά. Πρόταση Δημάρχου, Δημάρχης Ματής. Κυρία Μάντζου. Το ίδιο. Κυρία Κασίμη, ακούσα. Ο κύριος Γιατζίδης. Πρόταση Δημάρχου, Δημάρχης Ματής. Κυρία Γαλανοπούλου. Το ίδιο. Κύριος Κονιδάρης. Το ίδιο. Κύριος Καστόρης. Κυρία Κουτετέ, κυρία Μαραβού, τον κύριο Κρυφή και τον κύριο Δημάκη. Λοιπόν, η πρόταση του Δημάρχου είναι Δημάκης. Κύριος Μπίσαλας. Η προηγούμενη. Ορίστε. Η προηγούμενη. Ο κύριος Χριστοδούλου είναι από τον κύριο Σαρκαδινό, από τον κύριο Μόσο. Πρόταση Δημάρχου, Σύμματη και Ευμάκη. Πρόταση Δημάρχου, ορίστε. Ματή και Ευμάκη. Ματή Δημάρχη. Κύριο Πούλιο. Το ίδιο. Κυρία Πούλιο. Ο κ.
κύριος Λευθερίδης Αναγκών, ο κύριος Τσιάκης. Τον κύριο Κουντετέ, τον κύριο Μαραγκού, τον κύριο Περικρή, τον κύριο Περιμένη, τον κύριο Μάκη. Πρόταση του Μάκη, τον Μάκη Περιμένη. Μάκης. Κύριε Αρτέλη. Το ίδιο, ο κύριος Τσιάκη. Το ίδιο, ο κύριος Βεντός. Το Μάκη. Ματής. Κύριος Ματής είναι από τον κύριο Στέφος. Αποχή. Αποχή. Κυρία Κασημέρη. Απέχω. Αποχή. Κύριος Παπασπυρίδης. Από τον κύριο Σπάνος. Τον κύριο Ματή. Ματής. Και τον κύριο Σπέδος Συμβουλίου. Πρόταση Δημάρχου, τον κύριο Δημάκη και τον κύριο Ματή. Πρόταση Δημάρχου. Εκλέγονται κατά πλειοψηφία η κυρία Κουντετέ, η κυρία Μαραγκού, ο κύριος Κρυφής, ο κύριος Δημάκης και ο κύριος Ματής. Προχωράμε τώρα στη διαδικασία για εκλογή εξυτακτικών λαϊκών μελών. Ο κύριος Δήμαρχος. Και συνάδελφοι, γιατί πρωτοβάθμια, όπως σας είπα και πριν, είναι εξυτακτικά τα λαϊκά μέλη. Ενώ για τη δευτεροβάθμια, επειδή υπάρχει εκπρόσωπος των αθλητών κοινοτήτων, είναι 5. Επειδή κατά την άποψή μας, ας πούμε, ο νόμος δίνει το δικαίωμα, εάν ήθελαν να συνομιληθούν οι παρατάξεις της μειοψηφίας, να εκλέξουν κάποιο μέλος στις σχολικές επιτροπές, τα λαϊκά μέλη τα προτείνουμε όλα από την παράταξή μας. Λοιπόν, η πρόταση είναι για μας. Γιατί τα προτείνουν τώρα από την παράταξή μας. Εξής για να νομοθέτει, ότι δίνει το δικαίωμα να μπορέσει να εκλέξετε σε συνεννόηση από κοινού κάποιους. Επειδή είναι τέσσερις, το είπαμε πριν, επειδή είναι τέσσερις υποψήφοι από τη μεριά της μειοψηφίας, μπορούσατε, αν ήθελατε να συνεργαστείτε, να ήταν κάποιος εκπρόσωπος από κάθε παράταξη. Από τη στιγμή που δεν έγινε, εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε την παράταξη δικιά μας. Πού το ξέρετε, το ξέρετε. Να πούμε τα μέλη, τα πέντε, τα έξι μέλη. Τα τακτικά μέλη είναι. Είναι δικαίωμά σας, το έχετε πάρει απόφαση μας, δουλεύετε κιόλα. Παρακαλώ, παρακαλώ, έτσι μπορεί να κάνω. Τα μέλη είναι ο κύριος Μαυρίδης Δημήτριος, ο κύριος Δημήτρης, ο κύριος Κυρούδης Θεόδωρος, ο κύριος Μέλπας Κωνσταντίνος, ο κύριος Κωνσταντινόπουλος Άρης και ο κύριος Κακαϊτής Νίκος. Να πέστε να σας πάρει καλό ξαναπέρα. Θα ξαναπώ. Ο κύριος Μαυρίδης Δημήτριος, ο κύριος Χρήστο Δημήτριος, ο κύριος Κυρούδης Θεόδωρος, ο κύριος Μέλπας Κωνσταντίνος, ο κύριος Κωνσταντινόπουλος Άρης και ο κύριος Κακαϊτής Νίκος. Ο κύριος Πούπας. Κυρία Αργυράκη, ο κύριος Γιανακούρης, η κυρία Χρυσού, ο κύριος Μαυρομάτης, ο κύριος Στακιάς και ο κύριος Μαρινάκης. Ξανά. Ξανά πέφτυγα. Επανατάβατε κύριε Κούπα. Αργυράκη, Γιανακούρης, Χρυσού, Μαυρομάτης, συνάδελφοι, Στακιάς, Μαρινάκης. Ο κύριος Τσιάς. Ο κύριος Καλιάδη, η κυρία Ταράνη και την κυρία Πεκλεβανίδη. Ταράνη, Πεκλεβανίδη. Ταράνη. Ταράνη. Ταράνη και Πεκλεβανίδη. Ο κύριος Βαλετός. Θα παρακαλούσα να κάνω μια δήλωση πραγματικά, γιατί ελπίζουμε με την αντίληψη που έχουμε για δημοκρατία εδώ μέσα. Τουλάχιστον επειδή οι μέρες είναι δύσκολες και οι καιροί πολύ δυσίωνοι και το μέλλον αόραστο για πολλούς και σκοτεινό, θα καλό θα ήταν πραγματικά να πιστεύουμε στη δημοκρατία, να την εκφράζουμε στην πράξη και όχι να κάνουμε λογοφέρνια και τέτοιους αφορισμούς. Εμείς προτείνουμε λοιπόν σαν λαϊκό μέλος και θα θέλαμε πραγματικά το σώμα να το ψηφίσει, γιατί πρέπει να εκφράζει ο πλουραλισμός σε αυτές τις επιτροπές που ουσιαστικά αφορούν το μέλλον της κοινωνίας που είναι η παιδεία. Το ζήσει το Κιτσούλη, είναι εκλεγμένο μέλος της Ένωσης Γονέων και Επιδεμόνων, συνταξιούχος του ΟΣΕ. Και εδώ θα φανεί πραγματικά η ευαισθησία, η δημοκρατική και του Δημάρχου. Είχα εγώ λόγο να προτείνω
Προχωράμε και τη συνάντηση στα πληρωματικά. Ο κύριος Δημάρχος. Ο κύριος Στεργίου, ο κύριος Χατζηκευτερίου, ο κύριος Νικολόπουλος. Αναπληρωματικά με τις εμπειρογραφικά στα λαϊκά μου. Στεργίου, Χατζηκευτερίου, Νικολόπουλος, Περιδωράκης, Ντάτος και Τζινού Δρούσα. Ο κύριος Κούπας. Δύο λεφτά να γράψουμε. Τους ίδιους που είχαμε προτείνει και ως τα αρχικά με το κοινό. Να δώσει και μία θέση στη μειοψηφία. Και αυτό τεχνιέντος ο κύριος Πιτελάκης προσπαθεί να μας κάνει να το αγνοήσουμε. Ο κύριος Πάτης. Θα συζητήσουμε λοιπόν λίγο πώς λέει η δημοκρατία. Μια Και με την ελπίδα Γιώργο κάποτε να μην είσαι ο μόνος ο οποίος θα μιλάει για λογαριασμό ολόκληρης παράταξης. Κάποια στιγμή να ακούσουμε και τους υπόλοιπους για να μάθουμε τη γνώμη τους, αν τους αρέσουν οι επιλογές αυτής της δημοτικής αρχής, ο τρόπος που διαχειρίζεται τα δημοτικά συμβούλια, ο οποίος σε παρακαλώ, Μαρία, σε παρακαλώ, Μαρία, σε παρακαλώ, Μαρία.
για από όλα τα δημόσια σχέδια. Το ξέρεις ότι δεν θα με σταματήσεις. Έχω τόση καλυτερινή υπομονή όσο έχεις και εσύ. Γνωριζόμαστε πολύ καλά. Ούτε εγώ με θεωρίζω, αλλά και να με θεωρείς δεν υπάρχει πρόβλημα. Παρακαλώ, θα μην πει για κάθε να μην πει. Να ακούεις και να καταλαβαίνεις τι λένε. Τον είπα πρώτα που έλεγα τώρα. Καταλαβαίνεις το μωρί μου και όχι ήταν ανάγκωνα. Ξέρεις ότι δεν παίζονται εκεί μου. Παρακαλώ, κύριε Πάνια, εσάς παρακαλώ. Λοιπόν, θα ήταν λοιπόν πραγματικά χρήσιμο να ακούσουμε κάποια στιγμή να ακούμε και το τι λένε οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν εκλεγεί και όχι μόνο το τι λέει ο κύριος Κουτελάκης, για παράδειγμα, για το πώς έχουν συγκροτηθεί τα όργανα του Δημοτικού Συμβουλίου, για το πώς επιλέγονται οι ώρες συνεδριάσεων, για το αν υπάρχει... Δεν Να ακούσουμε λοιπόν την άποψη, η οποία δεν είναι ανάγκη να είναι απολογητική, όπως φαίνεται ότι έχει άγχος η κυρία Ιακωβάκη, μην τυχόν ψηφίσει κανένα να απολογηθεί, αλλά θα μπορούσε να είναι και άποψη υποστήριξης των επιλογών του Δημάρχου, να μην υπάρχουν και όχι μόνο του Δημάρχου και των δύο μεγαλύτερων παρατάξεων. Το συμφωνείω σε αυτό με τον Γιώργο Κουτελάκη. Να μην υπάρχουν εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης στα όργανα του Δήμου. Να είναι άποψη υποστήριξης της Δημοτικής Αρχής, να μην καλούνται καν οι παρατάξεις στα σημαντικά όργανα του Δήμου, όπως είναι η Οικονομική Επιτροπή, για να μην μαθαίνουμε και να μην έχουμε δικαίωμα λόγου για το τι συμβαίνει εκεί. Να είναι άποψη υποστήριξης της καινοφανούς λογικής, να έχει ο προϋπολογισμός του πολιτιστικού οργανισμού εδώ πέρα την ώρα του Δημοτικού Συμβουλίου και να μην τρέχει τίποτα. Να είναι άποψη υποστήριξης της κατεύθυνσης που έχουμε, να υπάρχει Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής παρατάξεως, ο οποίος λείπει συστηματικά από όλα τα Δημοτικά Συμβούλια, γιατί απλώς αλλά την ώρα που τα κάνουμε ο άνθρωπος δουλεύει. Θα ήθελα πραγματικά να ξέρω αν νιώθουν καλά οι Δημοτικοί Σύμβουλοι με όλα αυτά ή αν έχουν κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, να ξεκαθαρίσουμε και κάποια πράγματα για το πώς βλέπουμε εμείς τουλάχιστον τη διαδικασία συγκρότησης των οργάνων. Εμείς έχουμε καταθέσει... Συγγνώμη. Όλα αυτά έχουν απαντηθεί από την πρώτη και δεύτερη συνεδρίαση. Είναι εκ του περισσού πάλι να τα αναστολίζετε. Σε αυτήν την διαδικασία. Σε αυτήν την παρακαλώ πολύ στο θέμα των έξι αναπληρωματικών και κλείσει την κοινωνική σύζυγη. Μείνετε ήσυχος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε καταθέσει υποψηφιότητα σε όλα τα όργανα ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι σε αυτά λαμβάνουν αποφάσεις που πρέπει να υπάρχουν όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Με τον τρόπο που ψηφίσαμε στην αντιπολίτευση, είχαμε πάντα την αίτησή μας να εκπροσωπηθούν όλες οι παρατάξεις. Και από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τη στάση μας απέναντι στη Δημοτική Αρχή και στη συγκεκριμένη πλειοψηφία, νομίζω ότι γίνεται μια τεράστια λοφοκυρία στην κριτική που ακούγεται. Για παράδειγμα, πρώτον, οι τέσσερις θέσεις της πλειοψηφίας δεν κινδυνεύαν από κανένα. Επομένως, είναι λάθος. Θα την αποδείξω την εξαρτησία. Αν είναι παράδειγμα για τα κείμενα. Αν όμως νομοποιεί και σύνομοι, δεν μπορεί να δει άλλο. Κύριε Πρόεδρε, δεν με ακούσατε. Λαφροκυρία σημαίνει ότι κάνω κάτι. Κύριε Πρόεδρε, δεν με ασχολούμαι εσάς. Κύριε Πρόεδρε, δεν με ακούσατε. Δεν μπορεί να πω ότι οι φράσεις τέτοιου είδους γράφονται και μετά ψάχνουν να βγουν. Κύριε Πρόεδρε, δεν με ακούσατε και θα το ξαναπώ. Είπα λαφροκυρία στην κριτική, την πολιτική η οποία ακούγεται και όχι στις δικές σας διαδικασίες. Και εξηγούμε. Τα τέσσερα μέλη της πλειοψηφίας στη Σχολική Επιτροπή ήταν εξασφαλισμένα. Δεν χρειαζόντουσαν τη συνένεση κανενός απολύτως, για να εκλεγούν. Θα είχε ένα νόημα να διαμορφωθεί αυτή η συνένεση, αν για παράδειγμα η Δημοτική Αρχή είχε αποφασίσει να λειτουργήσει πιο ανοιχτά και να μην καταθέσει τέσσερις υποψηφιότητες, αλλά να υποθέσει 8, να καταθέσει 8. Για να μπορούμε και εμείς με την ψήφο μας να μην απλώς σηκώνουμε το κεράκι μας, αλλά να έχουμε να πούμε ποιους από τους 4, 5, 6, 7, 8 αυτούς ανθρώπους θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να έχουν ένα επικοδομητικό ρόλο. Για παράδειγμα, δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρούν οι φίλοι, συνάδελφοι από την παράταξη της πλειοψηφίας ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ψηφίσουμε τον κύριο Μόσιο, ο οποίος μας δήλωσε την προηγούμενη φορά ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είναι έτσι φωτός μπροστά και εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε τις φοβερές και καταπληκτικές της κινήσεις.
Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Ίσα-ίσα, εγώ απορώ, ποιο θετικό δημοτική αρχή παίρνει απόφαση κατά των συγχωνεύσεων και στη συνέχεια ψηφίζει ανθρώπους που στήθεται υπέρ των συγχωνεύσεων. Τελικά, με ποια γραμμή θα είσαστε στις σχολικές επιτροπές. Από εκεί και πέρα, η δυνατότητα που έχει η δημοτική αρχή πέρα από τις τοποθετημένες θέσεις και μέχρι την βάση, πέρα από τις τοποθετημένες θέσεις των τεσσάρων συμβούλων της πλειοψηφίας και των δύο της πλειοψηφίας, έχει μια δυνατότητα με τη στάση που θα κρατήσει στην εκλογή των λαϊκών μελών να αφήνει αυτές τις αντιθέσεις και να φροντίσει να εκπροσώπησε όλο το παρατάξιο. Εμείς, ως Ροφή Νέας Μύρνης, δεν καταθέσαμε υποψηφιότητα στα λαϊκά μέλη, επειδή ακριβώς είχαμε εκλέξει ένα φίλος στην Επιτροπή ήδη και ευχαριστούμε πολύ τους συμβούλους που μας ψηφίσαν για αυτό. Αν και η Δημοτική Αρχή είχε κάνει το ίδιο, θα είχαμε μια πιο πλουραλιστική σχολική επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, 30 χρόνια υπηρετώ την τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Πάντο, δεν θα είσαστε εσείς ο οποίος θα με κρίνει. Με έχει κρίνει ο λαός. Και επομένως, οφείλετε να το σέβεστε. Κύριε Πάντο, Την έχει ακολουθεί και την εγκρίνει ο λαός της Νέας Μύρνης. Εσείς το μόνο που έχετε κάνει είναι να διαγράφετε αυτούς που η κοινωνία δέχεται. Κρίνει και προκρίνει. Αυτό θα κρυθεί και στο μέλλον. Τώρα εσείς διαμαρτύρεστε, δεν διαμαρτύρεστε όσως αφορά το λαό της Νέας Μύρνης. Τώρα είναι κουβέντες αυτές. Ακούστε σε πώς είστε. Τουλάχιστον. Αν έχει καλοσύνη, αλλά τουλάχιστον έτσι να υπάρχει μια ευπρέπεια στου τυχόντου διαλόγου. Τα μπορεί να ακούγεται ο καθένας εδώ μέσα, ξέρει να λέει σωστά ή λαθεμένα πράγματα. Λοιπόν, η επίκληση συνεχώς του λαού και των λαϊκών δικαιωμάτων θα έπρεπε να είναι απόλυτος πολύ προσεκτική. Ο λαός, εν πάση περιπτώσει, εδώ μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο εκπροσωπείται με το 45% από εκεί και με το 55% από εδώ. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να πάμε και σε αυτές τις τυπικές πλειοψηφίες, αποτελεί ασέβεια η μειοψηφία στο λαό να λέει ότι εκπροσωπεί στο σύνολό του το λαό. Και τουλάχιστον αν πραγματικά θέλουμε αυτό το λαό που προσφέρουμε κάτι, ξέρετε όσοι διοικήσαν ή ασκήσαν εξουσία με αλαζονία ή με υπερβάλλοντα απόλυτη άποψη ότι είναι το αλάθητο ή ότι επειδή είναι πλειοψηφία είναι αυτοί οι οποίοι που μαθάνε τα λοιπά, απέτυχαν στο τέλος. Και κρίνομαστε όλοι. Άρα λοιπόν, παράκληση μεγάλη, αν πραγματικά θέλουμε να πραγματώσουμε αυτή την έννοια της αντίθετης άποψης, εγώ καταλαβαίνω την πλειοψηφία. Εφαρμόζει ένα καλλικράτη, μια αντιλαϊκή πολιτική και στην παιδεία και θέλει να ελέγχει και αυτά τα όργανα μαζί με τον κύριο Τούπα την άλλη παράταξη που εφαρμόζεται για πολιτική. Ως εκ τούτου δεν εκπλήσουν. Αυτοί θα εκπλαγούν κάποτε στο μέλλον με αυτά που εφαρμόζουν και τα αποτελέσματα αυτή τη πολιτική. Συγχωρία κύριε. Το ίδιο κύριε Κασίμια, ακούσατε ως για τσίπες.
Αγίδιο. Τα συμβάρχου, κυρία Γαλαμπούλου. Τα Αγίδια. Τα Αγίδια. Τα Αγίδια. Τα Αγίδια. Τα Αγίδια. Αποχώρηση. Κύριε Σπίσας. Μπορείστε. Πρώτα φοβάρω. Και πρώτα συγκεκριμένα. Εγώ κυρία Κοβράκη την στιγμή δεν είναι αγωγή. Γιατί αυτό ξέρω. Είναι αγώ, είναι αγώ, παιδιά, προχωράμε. Ο κύριος Χριστοδούλου είναι αγώ, ο κύριος Αρκαρινός. Αγώ, ο κύριος Μόσιος. Πρώτα συνδημάρχου, κύριος Πουλιός. Το ίδιο. Το ίδιο, κυρία Μουτοπούλου. Το ίδιο. Το ίδιο, κυρία Μαραγκού. Το ίδιο, κυρία Κουτεντέ. Πρώτα συνδημάρχου. Πρώτα συνδημάρχου, κύριος Πιτρής. Πρώτα συνδημάρχου. Το ίδιο, κύριος Τσουράκης. Το ίδιο. Το ίδιο, κυρία Μαμόλη. Ομοίως, ο κύριος Κούπας. Πρώτα συνδημάρχου. Λοιπόν, κυρία Νάνα. Ομοίως, ο κύριος Καραμουσαλής είναι από, ο κύριος Δημάκης. Ομοίως. Πρώτα στον κύριο Κούπα. Κύριος Περιμένης. Ομοίως. Ομοίως, κυρία Δαζέντα. Το ίδιο κύριος Κούρτης Ακών, κύριος Μοτοβούλης Ακών, ο κύριος Τσιάκης. Την κυρία Περιλιβανίδη, την κυρία Ταράνη και τον κύριο Γεωργιάδη. Περιλιβανίδης, Περιλιβανίδη, πάμε, Ταράνη και Γεωργιάδης. Γεωργιάδης, κυρία Πέδρια. Το ίδιο, τον κύριο Σκάπη. Το ίδιο, ο κύριος Βελτός. Την κυρία Ζέτα Μελαβιανάκη και τον κύριο Ζήση Κιτσούλη. Μελαβιανάκη. Τσούλης. Ο κύριος Μαντής. Με τα καρνάκι και Τσούλης. Το ίδιο. Ο κύριος Στέφος. Αποχή. Αποχή. Κυρία Κασημέρη. Εγώ. Αποχή. Ο κύριος Παπασπυρίδης. Ο κύριος Πάντος. Με τα καρνάκι και Τσούλης. Με τα καρνάκι και Τσούλης. Και ο πρόεδρος του Συμβουλίου. Θα το δω τα φίλια μας. Καταπληκτικά γίνονται ο κύριος Τεδίου Μήκος, ο κύριος Ατζηλεθαρής, ο κύριος Μικολόπουλος, ο κύριος Περκολάκης, ο κύριος Τάδου και η Γατζηνότητα. Η εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου δημιουργηθούν μέσα από το Δημοσίου Δικαίου, ο κύριος Σωμική Επιτροπή, δευτεροβάθμιος υπρόσβητος, ο κύριος Μικολόπουλος. Το πρόσωπο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προτείνω για πρόεδρο την κυρία Μουτοπούλο Φοφό, αντιπρόεδρο τον κύριο Πούλιο Κώστα, σύμβουλο την κυρία Κασίνη Ελένη και την κυρία Γαλανοπούλου Νόρα. Είναι τα τακτικά μέλη από το Δημοτικό Συμβούλιο για το ΔΣ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην άλλη μέθοδος. Ο κύριος Κούπας. Προτείνουμε την κυρία Βαρζέντα. Και περιμένουμε την πρόταση της παράταξης να φέρουν. Ο κύριος Τσιάπης. Προτείνουμε τον εαυτό μου. Ο κύριος Βρετός. Ο κύριος Αλέξης Μαρτή. Ο κύριος Στέφος. Τον κύριο Τσιάπη. Ο κύριος Τσιάπης έχει προταθεί. Ο κύριος Πάντος. Έχει αυτοκριστά. Δεν έχουμε αποκτήμα, θα προσθέσουμε κάποιο. Ο κύριος Πάγκαλης. Α, και ο κύριος Πελέτης. Είναι και ο Βασιλίδης, ε. Δεν θα πω, κύριος εγώ. Εγώ θα ήθελα να αποδέχεται, να προτείνω την κυρία Κασημέρη, μέσα στους ουγιακούς από ό,τι έχω διαπιστώσει, δεν συμμετέχει σε κανένα νοσικό πρόσωπο. Αν θα αποδεχόταν, εγώ τουλάχιστον είμαι υπερθυνός να στηρίξω το κοινωνικό τάξη πως ένα συνδυασμό δεν έχει πουθενά προσέγγιση. Και με την έννοια ότι την άλλη δύο συνδυασμοί που έχει εκλογή στις δύο προηγούμενες εκλογές, στην προηγούμενη της παρουσίας, κάθε δύο συνδυασμοί της αντιπολίτευσης θα έχει καταστρέψει τα μετά. Έχει εκφραστεί νομίζω αλλά από ένα βαθμό την κυρία Κασημέρη. Εγώ θα πει στιγμή σε 9 χρόνια ξενερωμένη, δεν είχα πάρει ποτέ μέρος σε εκλογές. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Κουτελάκη και αποδέχομαι την πρόταση. Υπάρχει επίσης μία πρόταση, την ανακοινώσαμε και προηγουμένως, τη λέμε τώρα επειδή είναι η δευτεροβάθμια εκλογή, από τον κύριο Παπασπυρίδη και πρόκειται για τον κύριο Αντωνόπουλο Παύλο, πρόεδρο της 5ης Ερμαία Αθήνας, ο οποίος είναι μόνος της Νέας Μέρας. Ναι, ναι.
αυτό δεν πρότεινε για ως πνευματικό μέλος. Αυτό είναι στα λαϊκά μέλη. Το ανακοινώνω τώρα, έτσι. Δεν έχει προτείνει και τον εαυτό του. Τον έχει προτείνει και δευτεροβάθμια τώρα. Και ο κ. Παπασπυρίδης στον εαυτό τώρα. Άρα πώς είναι. Είναι ο κ. Παπασπυρίδης, ο κ. Κυρία Δαρζέτα, κύριο Σιάβης, κύριο Ματής, κυρία Κασιμέρη, κύριο Παπασπυρίδης, υπάρχει άλλος. Όχι. Παπασπυρίδης, Κασιμέρη, Ματής, Σιάβης, Δαρζέτα. Επιτελείς με ψηφίες με τον Κούρο, κύριος Κασίμη, αλλά τον Κούρο. Λοιπόν, συμφωνούμε. Έξι δημοτικές συμβουλίες. Δαρζέτα, Σιάβης, Ματής, Κασιμέρη, Παπασπυρίδης, είναι ο δύο. Πρόταση δημάρχου του κ. Σιάτρη με την κυρία Κασιμέρη. Πρόταση δημάρχου Σιάτρη με την Κασιμέρη. Κυρία Αποπάτρε. Πρόταση δημάρχου Ματή Κασιμέρη. Πρόταση δημάρχου Ματή Κασιμέρη. Κυρία Βελιγιάννη. Πρόταση δημάρχου Σιάτρη Κασιμέρη. Πρόταση δημάρχου Σιάτρη Κασιμέρη. Κύριο Συρίγος. Πρόταση δημάρχου του κύριου Ματή και κυρία Κασιμέρη. Πρόταση δημάρχου Ματής Κασιμέρη. Κύριο Σουρδίνος. Πρόταση δημάρχου και τα αρχέντα του κυρίου Ματή. Τα αρχέντα Ματής. Πρόταση δημάρχου τα αρχέντα Ματής, κυρία Μάτζου. Πρόταση δημάρχου Τζιάννης. Κυρία Κασιμέρη, ποιος είναι ο κύριος Γιατζίδης. Η πρόταση του Δημάρχου, η κυρία Κασιμέρη και το κύριο Τζιάννη. Πρόταση του Δημάρχου Τζιάννης Κασιμέρη. Κύριος Κομιλιάρης. Πρόταση του Δημάρχου Κασιμέρη Τζιάννης. Πρόταση του Δημάρχου Κασιμέρη Τζιάννης. Κύριος Καστόρης, ήρθε. Κύριος Μπίσαλας. Πρόταση δημάρχου Τσιάκης Κασιμέρη. Πρόταση δημάρχου Τσιάκης Κασιμέρη. Κύριος Χριστοδούλου Λιάκο. Κύριος Αρκαδινός Αγκό. Κύριος Μόσος. Πρόταση δημάρχου Τσιάκης. Πρόταση δημάρχου Τσιάκης. Κύριος Κούλιος. Πρόταση του Δημάρχου. Πρόταση του Δημάρχου Σταζέντα Ματής. Κυρία Κουτοπούλου. Πρόταση Δημάρχου. Πρόταση Δημάρχου Τσιάπης Κασιμέρη. Κυρία Μαραμπού. Πρόταση Δημάρχου Ματής Κασιμέρη. Πρόταση Δημάρχου Ματής Κασιμέρη. Κυρία Φωτεβέ. Το ίδιο. Πρόταση Δημάρχου Ματής Κασιμέρη. Κύριος Κικρής. Πρόταση Δημάρχου Τσιάκης Κασιμέρη. Πρόταση Δημάρχου Τσιάκης Κασιμέρη. Κύριος Τσουράκης. Φωνίος. Πρόταση Δημάρχου Τσιάκης Κασιμέρη. Η κυρία Μαμόλη. Πρόταση Δημάρχου κυρία Ματή κυρία Δαρζέντα. Πρόταση Δημάρχου Ματής Δαρζέντα. Κύριος Κούπας. Την κυρία Δαρζέτα, μόνο. Δαρζέτα. Την κυρία Λάμπινα. Κύριος Κούπας, κύριος Καλής Αφόρος, κύριος Δημάκης. Δαρζέτα, κύριος Περιμένης. Ομοίως. Κυρία Δαρζέτα. Κυρία Δαρζέτα. Ομοίως. Κύριος Κούρτης Αφόρος, κύριος Μελικόρτης Αφόρος, κύριος Τσιάμος. Κυρία Κασιμέρη και τον κύριο Τσιάπη. Δεν ξέρω τι σημαίνει.
Και την πρόεδρο του Δημάρχου, έτσι, θα κακώσω τον Δημάρχου. Τον κύριο Πούλιο, την κυρία μου τον Πούλιο, τον κύριο Τσιάτη και την κυρία Κασιμέρη. Τον κύριο Αλέξη Ματή, έχει την καλοσύνη να ψηφίσουν την Δημοκρατία σας. Τον Αλέξη Ματή, τον Αλέξανδρο Παπασπυρίδη και την κυρία Καλανοπούλου. Πολύ δημοκρατία. Ψηφοφορία για την Ελισάβη. Κύριε Αναγνωστόπουλο, έχουμε τελειώσει.
κυρία Μάτζου, τον κύριο Αρκαδινό, την κυρία Μοντερνέ, τον κύριο Μαρτή και τον κύριο Παπασπυρίδη. Πρόταση δημάρχου Μαρτής Παπασπυρίδης. Πέτρο, έπεσε για να μην πάνε. Το ίδιο, το ίδιο, κύριος Πάκαλης. Πρόταση δημάρχου. Κυρία Ιακωβάκη. Σας παρακαλώ, δεν θα πω. Πρόταση δημάρχου Μαρτής Παπασπυρίδης. Κυρία Δελιγιάννη. Το ίδιο, κύριος Συρίγος. Πρόταση δημάρχου κύριο Βασιλίδη. Πρόταση δημάρχου Παπασπυρίδης. Κύριος Σουρβίνος. Η πρόταση δημάρχου ο κύριος Μαρτής και ο κύριος Παπασπυρίδης. Πρόταση δημάρχου Μαρτής Παπασπυρίδης. Κυρία Μάτζιου. Το ίδιο, κυρία Γασιμινάκου, ο κύριος Γιατζίδης. Κυρία Μάτζιου, τον κύριο Αρκαδινό και την κυρία Κουλετέρ. Πρόταση δημάρχου. Κυρία Καραλαμπούλου. Πρόταση δημάρχου. Ο κύριος Κορνιντάρης. Κυρία Μάτζιου, τον κύριο Αρκαδινό, την κυρία Κουλετέρ και τον κύριο Μαρτή. Πρόταση δημάρχου, συμματής. Κύριος Καστόρης. Αποχώρησε. Κύριος Μίσαλας. Η πρόταση του Μάρκου είναι ο κύριος Περιμένης. Πρόταση του Μάρκου. Περιμένης. Κύριος Χρυστοδούλου Αγώνο, κύριος Αρκαδινός Αγώνο, κύριος Μόσος. Πρόταση του Μάρκου, ο κύριος Πρόταση του Μάρκου, Μαρτής. Κύριος Πούλιος. Πρόταση του Μάρκου, ο κύριος Μαρτής. Πρόταση του Μάρκου, Μαρτής. Κυρία Μουτοπούλου. Πρόταση δημάρχου, Μαρτής Παπασπυρίδης. Πρόταση δημάρχου, Μαρτής Παπασπυρίδης. Κυρία Μαραγκού. Πρόταση δημάρχου, Μαρτής Παπασπυρίδης. Κυρία Κοντελέα. Πρόταση δημάρχου, Μαρτής Κύριε Σεργίου Νικολάου,
την κυρία Χατζηγεωργίου Δεσπρά, τον κύριο Χατζηγεωργίου Νικό, τον κύριο Χόμ Καγιάννη και την κυρία Τζινούδη Ρουσά. Υπάρχει ένας εκπρόσωπος των αστικών δημοτήτων, υπάρχει ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Σχολείων και κάποιοι και δύο διευθυντές. Κυρία Αργυράκη, τον κύριο Γιανναβούρη, την κυρία Χρυσού, τον κύριο Μαυρομάτη, τον κύριο Σταγιά. Πολύ καλό. Αργυράκη, Γιανναβούρης, Χρυσού, Μαυρομάτης, Σταγιά. Την υποψήφια δημοτική συμβούλη της κάνει παράταξη. Την κυρία Αργυράκη, την κυρία Ταράνη, τον κύριο Γιάννη. Την κυρία Χρύσα Παπαστεργίου, συνταξιούχο του Πεδιακού, με την ελπίδα ότι θα ψηφιστεί και ένα μέλος από την λαϊκή συσπήρωση σε κάποια τέτοια επιτροπή. Ο κύριος Πάτρος. Τον κύριο Φιλιππίδη Φίλιππο, πρόεδρο του Συλλόγου Ανακηδεμόνων των Σχολείων της Δικομιζίας. Μπορούμε να ακούσουμε την πρόταση του Δημάρχου και τα ονόματα του. Παναλάβαμε την κυρία Δημήτρη. Κύριο Χατζηγεωργίου Νικόλα, κύριε Χατζηγεωργίου Δέσποινα, κύριο Χατζηλευθερίου Νίκο, κύριο Κόντα Γιάννη και κυρία Τζιλούδου Ρουσιά. Ψηφοφορία. Δεν είπε ο Βέτος. Ο κ. Κουτελάκης. Κουτελάκης, το Δημάρχη. Πρόταση Δημάρχη. Ο κ. Χατζατουριά. Το ίδιο. Ο κ. Παγκάλης. Πρόταση Δημάρχη. Το ίδιο, κ. Ιακωβάκη. Πρόταση Δημάρχη. Το ίδιο, κ. Αντριγιάννη. Το ίδιο κύριο Σιλίκος. Το ίδιο. Το ίδιο κύριο Σουμίνος. Το ίδιο. Το ίδιο κυρία Μάτσου. Το ίδιο. Το ίδιο κυρία Κασιμία Πούσα. Ο κύριος Γιατζίδης. Το ίδιο. Πρώτα στο Δημάρχη. Κυρία Καλαμπάνη. Το ίδιο κύριος Κονιδάρης. Κονιδάρης Μαθούλιο. Το ίδιο κύριος Κασκόλης. Το ίδιο κύριος Πίσαλας. Το ίδιο. Πρώτα στενά, ο κύριος Χριστοδούλα Απόν, ο κύριος Αφαντίος Απόν, ο κύριος Μούσιος, πρώτα στενά, ο κύριος Κούμιος Φέντεγιο, το ίδιο κυρία Αφοπούλου, το ίδιο κυρία Παραπού, το ίδιο κυρία Κουπετέ, το ίδιο κύριος Κρυφής, Κρυφής, το ίδιο κύριος Τσουράκης, πρώτα στην Δημάρχη, το ίδιο Δημάρχη, κυρία Παπαγία. Ορίστε. Πέντε. Γράφω. Στεργίου, λοιπόν. Χατζηελευθερίου. Τζινούδη. Τόκας. Φιλιππίδης. Ο κύριος Κούπας. Πρόταση μας. Πρόταση Κούπας. Κυρία Λάμπη. Κύριος Κούπας, πέρα μου σαν λύσα από όλους. Κύριος Λιμάκης. Πρόταση Κούπα, κύριος Περιμένης. Κύριος Κύριε Ταζέτα. Κύριος Κύριος Κούπας, από όλους. Κύριος Μετρικούς, από όλους. Κύριος Τσιάμπης. Το κύριο Γεωργιάδη, την κυρία Μεταλανίδρου και την κυρία Ταραμή. Την πρόταση σας. Πρόταση Μεταλανίδρου. Την κυρία Μπέλη. Το ίδιο. Ο κύριος Βρατός. Την Χρύσα Παπαστεργίου, τον Αντωνόπουλο Παύλο και τον Φιλιππίδη Φίλιππο. Παπαστεργίου, Χρύσα. Αντωνόπουλος. Αντωνόπουλος Παύλος. Και Φιλιππίδης Φίλιππος. Κύριος Μαθής, το ίδιο.
κύριο Στέφος. Θα πρέπει να μιλήσω. Ότι η κυρία Κασημέρη παραχώρησε ο κύριος Παπασπυρίδης Αντώνη. Ο κύριος Πάντος. Τον κύριο Αντωνόπουλο, την κυρία Παπασεργίου και τον κύριο Φιλιππίδη. Χατζηγεωργίου Δέσποινα, Χατζηρεμερίου Νίκος, Τόκας Ιωάννης, Τζιγλούδη Ρούσα. Προχωράμε στη διαδικασία της εκλογής των ακροματικών μελών. Ο κύριος Δημάρχος. Τα ακροματικά μέλη προτείνεται ο κύριος Τρέκας Βρανάς, ο κύριος Νικολόπουλος, ο κύριος Περιθωράκης, ο κύριος Ντάτος και ο κύριος Κακαϊδής. Επαναλαμβάνεται αρκετά τώρα κύριε Δημάρχος. Τρέκας Βρανάς, Νικολόπουλος, Περιθωράκης Νικήτας, Ντάτος Άρης και Κακαϊδής Νικολόπουλος. Ο κύριος Πούπας. Αγυράκι Γιαννακούρης Χρυσού Μαυρομάτης Αγιάς. Ο κύριος Τσέρνης. Κύριε Χαράνη, κύριο Μελεπακητήρα Μελεπακτήδη και τον κύριο Γιωργιάννη. Ο κύριος Ρωρετός. Η πρίζα του Παπαστεργίου. Ο κύριος Στέφος. Ο κύριος Πάντος, ψηφοφορία και... Συνάδελφοι, καθίστε, ξεκινάμε ψηφοφορία για τα πνευματικά μέλη. Ξεκινήστε κύριε Αναγνωστόπουλο. Ο κύριος Κουνελάκης. Πρώτα συνδημάρχη, ο κύριος Καταντουλιά. Καταντουλιά. Πρώτα συνδημάρχη. Πρώτα συνδημάρχη, ο κύριος Πάγκαλης. Πρώτα συνδημάρχη. Πρώτα συνδημάρχη, κυρία Ακοβάνη. Πρώτα συνδημάρχη. Πρώτα συνδημάρχη, κυρία Δελγιάννη. Ο κύριος Συνδήμος. Πρώτα συνδημάρχη, ο κύριος Σουρβίνος. Πρώτα συμμάχη, κυρία Μάζου. Το ίδιο, κυρία Γαλανοπούλου. Το ίδιο, κύριος Κονιδάρης. Το ίδιο, κύριος Καστόρης. Αποχώρησε. Ο κύριος Μπίσαλας. Πρώτα συμμάχη. Πρώτα συμμάχη, κύριος Χριστοδούλου Αμόρ. Ο κύριος Αρκαντινός Χαπών. Ο κύριος Μόσιος. Πρώτα συντημάρχου, ο κύριος Κούλιος. Πρώτα συντημάρχου. Πρώτα συντημάρχου, κυρία Μοντοπούλου. Πρώτα συντημάρχου. Κυρία Μαραπούλου. Πρώτα συντημάρχου. Κυρία Κουτετέ. Κυρία Κουτετέ. Ποιο είναι η κυρία. Πρώτα συντημάρχου. Έτσι. Πολύ. Για όσους δεν καταλαβαίνω. Πρώτα συντημάρχου, κύριος Τσουράκης. Πρώτα συντημάρχου. Πρώτα συντημάρχου, κύριε Παπαγόνα. Κύριος Κούπας. Πρώτα συντημάρχου. Πρώτα συντημάρχου. Κύριος
Ήταν για δυο κλίνες την πόρτα και τα πρίζω και κάνεις. Όλα την κλίνες που τα πρίζω. Γιατί είναι κρύο στο σπίτι το είχε καλά μου, τι πως τι να είσαι κατάλαβες. Και όταν είναι ανάμεσα στο σπίτι του δεν έχει πόρτα να συνεχίσει με την κλίνη. Πότα. Εκλέγονται με τα πλειοψηφία όσα πληρωματικά μέλη της δευτεροβάθμιας της Σχολικής Επιτροπής, οι κύριοι Γκρέτες Βρανάς, ο κ. Νικολόπουλος, ο κ. Θεοδωράκης, ο κ. Ντάλλος και ο κ. Καχαϊδής. Θέμα τρίτο. Θέμα τέταρτο. Πάμε. Δεν έτσι να είχε καλό συνάδελφο. Τι ακούστηκε. Προκομπρεύτηκα. Δεν θα πεις τώρα το θέμα. Και επίσης έχουν σταματήσει και οι εκδρομές των μελών των ΚΑΠΗ. Εδώ η δικαιολογία, η εξήγηση, ότι επειδή δεν έχει ακόμα, δεν έχει δει σφραγίδα καινούργια με βάση τον νέο προϋπολογισμό τον οποίο έχουν ψηφίσει, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανανεώσεις και εγγραφές μελών. Ρωτώ λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να έχουν την διάθεση και την πρόθεση και την βιασύνη, να το πω έτσι, την προθυμία, να προχωρήσουμε σε ένα κονδύλι 2.500 περίπου ευρώ για αγγλικά και αναψηφτικά για την αιμοδοσία και καλά κάνετε, δεν σας κατηγορώ για αυτό το πράγμα, αλλά το στοιχειώδες που είναι μια λειτουργικότητα των ΚΑΠΗ, δηλαδή να βγάλουμε μια σφραγίδα για να δίνουν οι ανανεώσεις και να έχουμε λίγο κομμή. Ναι, παιδιά, είναι πάρα πολύ απλά αυτά. 2.451 γλυκά, αφήσεις και τα λοιπά. Κάπως αφήσεις και τα λοιπά. Είπα και αφήσεις, αφήσεις, γλυκά, αλμυρά. Είναι τα πόδια ελληνικά. Εντάξει, τα πόδια ελληνικά. Λέω ότι για μια σφραγίδα η οποία θα πάμε σφραγίδα να ανανεωθούν, δηλαδή τα μέλη και να εγγραφούν καινούργια, δεν έχουμε λεφτά να την πάρουμε για να κάνουμε τη δουλειά. Πολύ απλό. Και σπέβδουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το θεωρώ λίγο ηρωνία. Ηρωνία του πράγμα. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι παράλογο. Δεν είναι αυτό. Για πάντως αυτό και δεν είναι το μόνο σφραγίδα. Θα απαντήσω
Μα νομίζω ότι είναι πιο λίγο ένα story. Κύριος Πάντων. Ήθελα να ρωτήσω, προφανώς ανεξαρτήτως του σχολείου που θα κάνουμε, θα το ψηφίσουμε το κονδύλιο. Απλώς επειδή τουλάχιστον εάν το κομμάτι που περιγράφεται με τις αφήσεις, τυπογραφία, προσκλήσεις κτλ. Δεν περιλαμβάνεται και κάποιο κάτι άλλο που δεν είναι εμφανές, είναι λαθώς τσιμμένο για χίλιες αφήσεις, για χίλιες προσκλήσεις και 2.000 αφήσεις, κατά τη γνώμη μου, όσο τουλάχιστον μπορώ να ξέρω και επαγγελματικά την αγορά. Αυτό μόνο ήθελα να παρατηρήσω ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι να σχολιάσει από αυτού ή αν υπάρχει κάποια άλλη υποχρέωση που κινεί και ολοκούμε μέσω από αυτόν τον τρόπο. Απλώς ότι θα μπορούσε και σε αυτό το τομέα, δίνοντας καλή αμοιβή στον γραφίστα που σχεδιάζει κτλ., να κάνουμε και μια οικονομία. Μια απλά έτσι επεξήγησαμε κάνει μια επιλογή. Είπε πως θα είναι οι αφήσεις για βάθος τριετίας. Θα είναι επίκαιρες το 2012 και το 2011. Πώς θα είναι. Δεν θα λέει κανένα του έτος όμως. Όχι. Παρόλο ότι διπλασιάσαμε εδώ και 3 χρόνια τις ημέρες και βάλαμε και Σάββατο και Κυριακή. Αυτό διευκολύνει κάπως, αλλά δεν είναι αρκετό. Ίσως οι τρόποι με τους οποίους μέχρι τώρα διαφημίζουμε εντός εισαγωγικών αυτή τη δράση να μην είναι απολύτως αποδοτική. Πρέπει να σκεφτούμε και άλλους τρόπους. Αλλά πρέπει να σας πω, κύριοι συνάδελφοι, ότι όσο πάει και οι ίδιοι συνάδελφοι δεν έχουν τις, και δεν λέω ότι κατά ανάγκη θα δώσουν, αλλά η παρουσία τους δηλώνει και μια δυναμική αυτής της δράσης. Ξέρετε όμως πολύ καλά, και δεν θέλω να το λέω αυτό, ότι όλοι λίγο σχολοί βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση για κάποιο δικό μας άνθρωπο. Και τότε μας τιμούνται. Εγώ λέω ότι πρέπει να μας τιμούνται και σε όλο τον υπόλοιπο χρόνο και κυρίως τις 2 αυτές μέρες που είναι στα μέσα του Μάρτη ή Ιούνιου και στο τέλος του χρόνου που είναι ο Δεκέμβρης. Γιατί πρέπει να σας πω ότι η διαχείριση είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Και θα το έχετε καταλάβει ότι ενώ δεν μπορούμε να αρνηθούμε σε κανέναν άνθρωπο δημότη. Ωστόσο και πάλι να είναι ανταποδοτικό. Δηλαδή έχουν προτεραιότητα οι αιμοδότες. Και εκεί ο αριθμός δεν είναι συγκεκριμένος. Δεν θα πω εγώ στον αιμοδότη. Πόσο είναι εγώ την άλλη φορά? Η προσέλευση είναι γύρω στα 200 άτομα. Θα είμαστε ευχαριστημένοι εάν οι μισοί δίνουν να δώσουν. Δηλαδή 100 φιάλες και 100 την επόμενη φορά, οι 200 φιάλες είναι για μας ένας πολύ καλός αριθμός. Σημειωτέω ότι στη Νέα Σμύρνη γίνονται 3 με 4 ακόμη αιμοδοσίες και βεβαίως απευθύνονται στο ίδιο κόσμο. Είναι και η Αγία Παρασκευή, είναι και ο Ερυθρός Καθός, είναι και οι Πάμφιλες, δηλαδή έχουμε και άλλους φορείς που κάνουν οι πρόσκοποι που κάνουν και αυτοί οι αιμοδοσίες. Πάμε γενικώς καλά, αλλά το καλά δεν είναι αρκετό. Πρέπει να πηγαίνουμε καλύτερα έως και άριστα. Και πάντα στο μυαλό σας να έχετε ότι μπορεί να βρεθείτε, και εγώ το απέφευγα από εσάς, να βρεθείτε είτε να το πιάσετε εσείς ή στη θέση την δική μου για να το διαχειριστείτε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Εστέφο, την εγγραφή του ΕΔΟΜΕΟΜ, δεν είναι στο κόστος της φραγίδας. Απλώς δεν θα μπορούσαν να εγγραφούν εάν δεν έχει περάσει στο ΦΕΠ. Δηλαδή, το νέο νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να λειτουργήσει και έχει τη σφραγίδα, αλλά δεν μπορεί να την βάλει, διότι το ΦΕΠ μόλις πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα. Από τις 21 του μάλλον γράφει η ανακοίνωση που γίνανε αρτημένοι στο δεύτερο καμπίνο. Τα έντυπα, γιατί πρέπει να αλλάξουμε και τα έντυπα, το οποιοδήποτε έντυπο, ακόμη και η καταβολή της συνδρομής του νέου μέρους, που αφορά μόνο 2 ευρώ τον χρόνο, πρέπει να κοπεί απόδειξη με τον κύκλο του νέου νομικού προσώπου. Αυτό λοιπόν θέλει
Για φανταστείτε πόσα, γιατί αφορά και τους παιδικούς καθμούς. Μιλάμε για πολλά έντυπα που τα κόστη δεν μπορεί να καταλάβει ο Δήμος, γιατί είναι έξοδο του νέου νομικού προσώπου. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια, αλλά ουδείς αποκλείεται και ουδείς δεν θα συμμετέχει στις δράσεις που κάνει, εάν για τον λόγο αυτό είναι σε ένα πόδιο κατάσταση, μόλις θα αρχίσει να υλοποιείται ο προϋπολογισμός που λέει ο νομικού προσώπου. Άρεσε, περνάει. Έπρεπε να περάσει από το ΘΕΚ, ήρθε από το ΘΕΚ, πρέπει να τελειώσει. Ας υποπήρατε, αντιμοφέθηκα. Άμα πήρατε δεν χρειάζεται να περιμένετε δημοσίευση. Δεν συνήθω σε σώμα. Το παπαδά δεν είναι. Λέω. Για να συνέλθει το νέο ΘΕΚ σήμα, δεν θα μπορούσε να περάσει πριν. Πρέπει να συνέλθει μετά τη δημοσίευση. Και επομένως να περάσει τον προϋπολογισμό το νομικό πρόσωπο και μετά να έρθει να περάσει το δημοτικό συμβούλιο. Μα αυτές είναι διαδικασίες νόμιμες. Μα όταν παίρνει τα ρηφός, κύριε Γιακουβάκη, το ξέρετε καλύτερα από μένα, μπορείτε να προχωρήσετε. Όχι, χωρίς ψήφιση προϋπολογισμού. Όχι, κύριε Στέφνο, τι να κάνουμε τώρα. 13 χρόνια ας πούμε διοίκηση. Εντάξει, τα ξέρουμε τα παράσημά σας. Μην μας τα ατομίστε. Το ξέρω. Σας είπα, το γνωρίζετε καλύτερα από εγώ. Δεν το τιμωρώ. Μπορώ να κάνω έξοδα χωρίς ψήφιση προϋπολογισμού. Είναι πολλές χιλιάδες. Ερχόμαστε τώρα στο τρίτο. Κοιτάξτε, κύριε Πάντο, εμείς δεν λειτουργούμε με υποψίες και υπονοούμενα. Αυτές οι τιμές που εγγράφονται είναι ενδεικτικές. Εσείς μπορείτε τον οποιοδήποτε άνθρωπο, γιατί έχει μέσα και το δημιουργικό. Δημιουργικό και εκτύπωση. Δεν θα γραφτεί και θα μπορεί οποιοδήποτε να φέρει τις προτάσεις για να μπορεί να κρυφεί και να τα την πάρουμε όσο δημοσίευση, δημοσίευση. Με αυτή την έννοια λοιπόν, πού το δημοσίευση, κύριε εδέσματα που είναι τράχνη για να την πάρουμε προσκλήσεις και οι αφήσεις είναι ενδεικτικές ιδίες, αν έχετε πρόταση να στείλετε τον άνθρωπο να την πάει και όποιος είναι φτηνότερος, αυτός θα προτιμηθεί. Δεν είναι απαραίτητο να είναι αυτό το ποσό. Να διευκρινίσω ότι επειδή το ποσό που αναγράφεται είναι 1.906,50, δεν μοιάζει η πρώτη όψος. Πρέπει να υπολογίσουμε την πίστη του ΦΠΑ. Έτσι διέρευνας. Επειδή προσέχω λοιπόν και επειδή σέβομαι και τη δουλειά της κυβέρνησης. Μα είναι για να μην τα ξανακούσουμε και δεις ότι κάνεις λάθος, σου ξαναλέω ότι εγώ είπα ότι επειδή αυτή η τιμή, αν αυτή είναι η τιμή για χίλιες αφήσεις και χίλιες προσκλήσεις και 2.000 αφήσεις είναι τσιμπημένη, εκτός εάν έχει κάτι άλλο, κάτι άλλο δεν σημαίνει λαμβάνια. Σημαίνει ότι μπορεί κάποιο γραφίστα με τον οποίο συνεργαζόμαστε να μας κάνει δύο διαχωρίσεις κάποια στιγμή χωρίς να πληρωθεί και να τα μαζεύουμε μια και καλή σε ένα τιμονόγιο. Που να σημαίνει και κάτι τέτοιο. Λέω ότι αν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, τα 1.200 ευρώ είναι λίγο τσιμπημένη τιμή. Ούτε μορφή έριξα σε σένα ή σε κανένα, ούτε τίποτα. Μια ερώτηση ένα λεπτό, κύριε Μειώνει την αξία της δράσης. Και αυτό για μένα είναι πολύ απαξιωτικό. Είναι πολύ απαξιωτικό. Είναι πολύ απαξιωτικό.
καμιά φιάλη. Εμείς συζητάμε αν οι αφήσεις είναι 50-70 ή αν δεν είναι 30-50. Δεν συζητάμε αυτό, αλλά το ίδιο συστήματος δεν είναι να ζήνουμε το ανθρωπίνη ομοδοσία. Ο κύριος Σουμπίνος. Θα βγει η πρόσκληση ενδιαφέροντος για όσους δεν είμαστε να πείσουν προσφορές. Είναι πάντα πατήτη κύριος. Ο κύριος Σουμπίνος. Σας πάρξε η πρόσκληση. Ο κύριος Σουμπίνος. Γιατί δεν μπορεί να πείτε εσείς σε λιφό. Ο κύριος Σουμπίνος. Εγώ θέλω να πω κάτι στο παρακαλώ. Κύριε Πάρτα. Όχι να πάντα το παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Όχι πήγατε το δεύτερο λεπτό. Για όνομα του Θεού, πάει και δίνει μισό κιλό αίμα της φλέβης και πίνει μία πορτοκαλάδα και ένα γλυκό. Πόσο να κάνει αυτή. Είπε τα μισή ευρώ για όνομα του Θεού. Δεν θα λες αυτή. Είπα αυτό. Εγώ πώς θα σας λέω. Είπε και εμείς στην ουσία και στην ουσία. Μην είναι σε κύριο Σαγκάρτη. Πώς θα λέω αυτός. Είναι η δουλειά μου να φτιάχνω έντυπα αφήσεις και βιβλία. Σας παρατηρώ πως το κονδύλιο μου φάνηκε και πέρα. Δεν είναι όλα μαζί. Διαβάστε την εξήγηση. Ο κύριος Κούπα νομοθέτησε. Άλλος είναι άλλος που θέλει νομοθέτηση. Ο κύριος Στέφος, ο κύριος Στέφος, ο κύριος Πάτος, ο κύριος Κουδελάκης. Υπάρχει άλλος είναι άλλος που θέλει νομοθέτηση. Ο κύριος Κούπας. Σαφώς και δεν γεννάτε θέμα. Να εκκρίνουμε τη ενέργεια της αιμοδοσίας. Και δεν πρέπει να γίνεται και πρέπει να ανταποκρίνεται η προσπάθεια ώστε αυτή η ελαφρύ που λέει η κυρία Αντιδήμαρχος να γίνονται κάποιοι 110 τις επόμενες φορές. Σημειολογικά θέλω να αναφέρω το εξής. Σήμερα που φερικόπτονται τα πάντα, γίνεται συζήτηση τόση ώρα για το δημιουργικό, για το έντυπο, εάν θα έρθει λιγότερο ή περισσότερο. Έχει τη σημασία του όπως τη θέλει ο κύριος Πάτος, χωρίς βεβαίως να υπονοούμε και νομίζω ότι ο ίδιος δεν υπονόησε με οτιδήποτε. Εγώ σας δηλώνω ότι είναι η τελευταία φορά που ψηφίζω το κομματήρι αυτό όσον αφορά τα γλυκά, τις πορτοκαλάδες. Σιγά βεβαίως μη στάνε σίγουρα από τα σκουβαϊδά. Όμως σημειολογικά θα πρέπει να ψάξετε να δείτε και κανένα χορηγό στα τόσα ζαχαροπλαστεία της πόλης. Όχι γιατί θα σωθούμε από αυτό, αλλά γιατί σηματοδοτούμε έτσι ένα νέο τρόπο αντίληψης που τον έχει ανάγκη η οποιαδήποτε διακίνηση στον οποιοδήποτε οργανισμό. Ευχαριστώ. Το θέμα είναι σχετικά με τις αφήσεις και με τις προσκλήσεις. Όταν λέμε εδώ ότι, και αφήναμε και στην κυρία Κοπακή, αλλά και σε όλους τους συναδέλφους, κυρίως τη συμπολίτευση, όταν λέμε ότι υπάρχουν κάποιες ενστάσεις και μια κριτική, ή αν θέλετε παρατήρηση ότι ένα ποσό είναι υπέρογο, δεν σημαίνει ότι υπονοούμε ότι κάποιος θα τσεπώνει από εσάς και τα βάζει τσέπη. Μπορεί να. Μπορεί, μισό λεπτό κύριε Σίβε, έτσι. Δεν κατάλαβα τη δική σας ευαισθησία. Δεν κατάλαβα την ευαισθησία σας. Δεν μην ξέρω, ξέρω. Λοιπόν, άλλο θέλω να πω ότι υπάρχουν διάφοροι επικίνδυνοι στην αγορά οι οποίοι μπορεί να εμφανίζονται με υπερφουσκωμένες προσφορές και επειδή εσείς δεν έχετε κανένα καμία υποχρέωση να γνωρίζετε ότι τόσο κοστίζουν οι αφήσεις, τόσο κοστίζουν τα site, τόσο κοστίζουν, ξέρω εγώ, το Essex, τα καταλυστικά για το Δήμο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει όταν σημαίνει ότι εσείς θα έχετε πάρει την τέλη. Λοιπόν, δεν εννοούμε αυτό. Ας σταματήσει αυτή η ευαισθησία σας. Μόλις πούμε, ρε παιδιά, μήπως είναι πολύ αυτό το κονδύλι. Ψάξτε το λίγο παραπάνω. Δεν παθαίνετε τίποτα. Γιατί ναι, κύριε Γιακοβάκη, 1.906,50 λεπτά ευρώ είναι πολλά. Τι να κάνετε. Είναι πάρα πολλά λεφτά. Δεν σας λέω ότι εμπιστεύετε εσείς. Καλή υποθέση σας το λέω. Και το λέω πραγματικά καλό προέδρε. Είναι όμως πάρα πολλά, κύριε Γιακοβάκη. Αρκεί να σας πω ότι για μια
για μία δική μου εκδήλωση τύπωσαν 1000 προσκλήσεις και πλήρωσα 100 ευρώ. Από τα 100 ευρώ μέχρι τα 1000, παιδιά, φωνάζω για να μην πω από το κρατήριο, δεν συζητάμε στην άλλη. Γι' αυτό φωνάζω, δεν φωνάζω για κανέναν. Από τα 100 ευρώ μέχρι τα 1906 υπάρχει μία διαφορά. Για όσες χρονιές και να είναι. Κυρία, να αυτό σας λέω. Ψάξτε περισσότερο εσείς μόνοι σας, πέρα στις προσφορές. Εγώ να σας πω μια πρόταση. Κύριε Βέντε, να σας πω μια πρόταση. Κάνουμε μια συζήτηση αυτή τη στιγμή. Ψάχνουμε στην αγορά, ρωτάμε διάφορες εταιρείες και διάφορα τυπογραφεία πόσο μπορεί να κοστίσει, όχι επίσημα σαν Δήμος. Σας λέω σαν μια κομπάκι, σαν στέφος. Θα σας πούνε. Και μετά προχωρήστε να κάνετε μια επίσημη πρόταση. Εκδεικτικές είναι οι τιμές. Εκδεικτικές. Βεβαίως. Είναι πολλές φορές. Πολλοί είναι φορές. Ψάξτε. Θέλετε να σας φέρω εγώ. Και θα πείτε μετά ότι σας έβαλα το φίλο μου και το γνωστό μου. Δεν θα το κάνω. Πρόσκληση ενδιαφέροντος. Κάντε μια πρόσκληση ενδιαφέροντος. Να δείτε τα κάπου τώρα εμείς κοινές τα άμα δεν το ξέρω, θα σας φέρω εγώ. Θα σας φέρω εγώ. Θα σας γυρίσουμε πίσω μετά. Να σας φέρω. Να σας φέρω. Εγώ το λέτε δημοσίως και φαντάζομαι το λέτε και εντύπωση. Εγώ θα σας φέρω με μένα με άλλο μου φίλο. Εγώ, εμείς σαν λαϊκής εισπύρωσης, θα θέλαμε να παρεξηγούνται οι ερωτήσεις μας, γιατί ειδικότερα τα θέματα που βάζονται της κοινωνικής πολιτικής, θα τα υποψηφίσουμε όλα και μάλιστα είμαστε και υπέρ των ανταπαλών που γίνονται σε σωστή τέτοια κατεύθυνση. Έτσι. Το ένα είναι αυτό. Ως εκ τούτου, να μην δίνουν ερμηνείες που δεν προϊόνται στο ερώτημά μας. Και είδατε την αντίφαση. Ο κύριος Ιμήμος διάθεται να πει: δεν βάζουμε χρόνο πάνω στις αφίσες και κάθε χρόνο δημοσιεύουν την ίδια ημερομηνία. Η κυρία Γιακουβάκη είπε: σβήνουμε το ένα έτος και βάζουμε το δεύτερο. Δεν το είπε. Άρα λοιπόν, εγώ τον είπα ακριβώς για τη λειτουργικότητα του θέματος και για την καλή προσπάθεια η οποία γίνεται. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. Πραγματικά η απάντηση για την ελληνική πολιτική δεν πρέπει να φέρουν τόσο πολύ στην κουβέντα αυτή που γίνεται. Όμως, τα πάντα για αυτή κατεύθυνση είχα πει στο περασμένο συμβούλιο θα μπορούσαν κάλλιστα να υπάρξουν για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής σε σταθμούς, σε καπί, σε υποδοσίες κτλ. Με την προϊστολή προς τα κάτω των αποσμιώσεων να τους μειώσουν σε 25 ανθρώπους της μείζωνος πλειοψηφίας, οι οποίοι αμείγονται με το ανώτερο ποσό που βάζει το πλαφόν ο νόμος και όχι με ένα ποσό το οποίο να πηγαίνει οι δαπάνες αυτές να πηγαίνουν στην κοινωνική πολιτική. Το δεύτερο. Και το τρίτο, θα ήθελα να αναπτυχθεί ένας αγώνας και ξέρω πως υπάρχει ευευθυσία σε αυτό, σε ίδια κατεύθυνση σε όλους μας, με την έννοια ότι κοντά σε αυτό να διεκδικούμε και τα δικαιώματα του λαού για δημόσια δωρεάν υγεία. Με την έννοια δηλαδή πέρα από την εθελοντισμό και την προσέλευση του κόσμου να δημιουργηθούν τέτοια κρατικά κέντρα εργοδοσίας προκειμένου η λαϊκή οικογένεια εργαζόμενος να έχει άμεση δρόμη πρόσβαση στο πρόβλημά του. Αυτά. Νομίζω ότι χρειάζεται να. Εγώ τουλάχιστον δεν δίνω κάποιο παραπάνω βάρο σε αυτό, γιατί καταλαβαίνω ότι η κουβέντα είναι τη συνέχεια μια προηγούμενη γέννηση. Άρα είχαμε, είμαστε όλοι σε μια μεγαλύτερη ένταση, ίσω από ό,τι πρέπει. Εντάξει, θέλω να πω μόνο ότι είναι στόχο και σε αυτή τη συγκυρία. Παρότι καταλαβαίνω ότι και την αγωνία της Μαρίας Γιακουβάκη να υπερασπιστεί το σημαντικό έργο που γίνεται και τις προσπάθειες που εξηγήσει για τα οικονομικά της κοινωνικής πολιτικής. Να γίνει κατανοητό ότι τα σχόλια σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον λέγονται με διάθεση επικοδομητική και ότι θα ήταν χρήσιμο από εκεί και πέρα, παρότι μπορεί να φαντάζει γραφειοκρατικό, να υπάρξει πραγματικά μια δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, όπου υπάρχουν επαγγελματίες και στην πόλη μας που μπορεί να ενδιαφέρονταν για μια τέτοια δουλειά σήμερα σε μια εποχή της κρίσης και να μην γνωρίζουν πού μπορεί να απευθυνθούν. Γιατί το ζήτημα δεν είναι αν κάποιο γνωρίζει εμένα για να μεσολαβήσω. Για το επίπεδο και το πεδίο της συζήτησης, για το οποίο εντοπίζουμε ένα θέμα καθαρά και το λίγο. Οι ενστάσεις του οποιοδήποτε για το ύψος δαπάνης είναι νόμιμες, εύλογες και θεμητές. Αλλά όταν τα σχόλια
τα ερωτήματα, τα πλήσια, τα ελκύπια, δεν βάζω καμία πρόθεση στα ερωτήματα. Γίνονται για να μπει μετά μέσω μια τελεία ή η συνέχεια των ερωτημάτων, αν είναι στην άλλη ακριβά, είναι να σας βρούμε εμείς κάτι που είναι φθηνότερο. Οπότε λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά η αντιπολίτευση έχει μάλλον παρεξηγήσει το ρόλο της ή δεν μπορεί να το εξηγήσει. Να μην την βάζετε την αντιπολίτευση του ίδιου σου πάρει στο αγαπητό. Αν δεν μπορέσετε, περάστε έξω. Την άλλη μέρα, το θέμα που ανέβηξε με όλη την καλή πρόθεση του ήταν το ιστοσελίδο περίπου ως σκάνδαλο. Και μιλάμε για την ιστοσελίδα. Στις επόμενες μέρες θα είναι περίπου ως σκάνδαλο το ότι γιατί 2,5 και όχι 1,500. Ναι, τελειώσω το θέμα της ΑΕΚ, δεν τελειώσει. Παρακαλώ, πιστεύω. Παρακαλώ. Και εγώ λέω ότι καλώς γίνονται αυτά τα ερωτήματα ανεξαρτήτως τη διάσταση τόπου στον τύπο. Εγώ το μόνο που δεν άκουσα, άκουσα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το να δούμε ένα διαφημιστή, ένα μαχαιτίστα ή ένα τυπογράφο. Δεν άκουσα καμία ουσιαστική συζήτηση και μάλιστα από την αριστερά για το πώς οι 65 φιάλες ή 75 ή 85 θα γίνουν 150. Με ποιο επικοινωνιακό τρόπο θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τις παρουσίες των εθελοντών και εθελοντών. Πώς οι συλλογικότητες της Νέας Μύρνης, που δόξα τω Θεώ είναι πολλές, θα μπορέσουν να κινητοποιηθούν από καθένα από εμάς για να έρθουν και να προσέλθουν και να συμμετάσχουν σε μια βαθιά κοινωνική πρωτοβουλία και κοινωνική δράση του Δήμου. Το ενδιαφέρον μας περιορίζεται, λυπάμαι πάρα πολύ, το σέβομαι, εκτιμώ το ενδιαφέρον για την περιστολή των μεγάλων εξόδων του Δήμου, αλλά δεν είδα παράλληλα και την έκφραση ενδιαφέροντος για το πώς πρέπει να λειτουργήσει η κυρία Γιακουβάκη ή οι κοινωνικές υπηρεσίες για να προσεγγίσουν ακόμα μεγαλύτερο αριθμό πολιτών. Και εγώ θα περίμενα, επειδή ο καθένας μας εδώ εκφράζει συλλογικότητες, το πώς του καθενός η συλλογικότητα ή τη συλλογικότητα στην οποία συμμετέχει ο καθένας εξημών, είτε είναι δημοτική παράταξη, είτε είναι πολιτικό κόμμα, είτε είναι αθλητικό σύλλογο, είτε είναι πολιτιστικό σύλλογο, με ποιο τρόπο θα το κινητοποιήσουμε για να προσέλθει ένα μέρος αυτού του πλήθους των πολιτών σε αυτή την ουσιαστική διαδικασία που κάνει ο Δήμος Νέας Μύρνης. Και τελευταίο, δεν συμφωνώ, ξέρω την άποψή του, απλά λέω δεν συμφωνώ. Δεν έχω παραγγείλει στην παρουσία σπόνσορα σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, είτε είναι ζαχαροκρατείο είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ ότι ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να τις κάνει μόνο. Και τελευταίο, θα πρέπει να προσθέσω τη φορά, τελευταίο θέλω να πω ότι στον Δήμο της Νέας Μύρνης δεν λείπουν τα χρήματα, δεν λέω για το αν έχουν υπάρχει να το λέω για την παρέμβαση του κύριου Βετού, που τουλάχιστον ο κύριος Βετός είχε να πει μια κουβέντα του πολιτικού, ας αγωνιστούμε για τη δημόσια και δωρεάν υγεία σε όλα τα επίπεδα που είναι μια εξαιρετικά σωστή γραμμή. Αλλά ο Δήμος της Νέας Μύρνης δεν στερείται του οποιοδήποτε κονδυλίου και τελειώνω με αυτό για να στηρίξει την οποιαδήποτε κοινωνική πρωτοβουλία. Δεν είναι θέμα αν είναι 2.500 ούτε ανάλογα θα πάρουν μια πρωτοβουλία των 150.000 ή των 250.000 εκτός από την κυβέρνηση. Τα χρήματα τα έχουν. Και λέω και πάλι, όταν οι άλλοι δήμοι δεν μπορούν να πληρώσουν εμπιστοδοσία, εμείς έχουμε αποθέματα. Τώρα, όσοι θέλουν να ενταχθούν από αυτό, δίνουμε και μαθήματα σαν Δήμος Νέας Μύρνης και από την κοινωνική διαχείριση. Κυρία Γιακουβάκη. Εγκρίνει το μόνο να συνάρτη. Το θέμα 4 εγκρίνει το μόνο. Θέμα 5. Συγκλονή περιοδικών εφημερίδων και υπηρεσιών διαδικτύου για το 2011. Ο κ. Συνάρτη, επειδή δεν έχω αναλυτική κατάσταση για το πόσο κάθε περιοδικό και κάθε εφημερίδα περιώνεται, αυτό το θέμα θα μπορούσε να είναι ενδεχόμενο. Θέμα 6. Επιστροφή ποσού ως αναγραφή των καταπληκτέλων. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια αντίρρηση. Θέμα 6 εγκρίνει το κόκκινο. Θέμα 7 καταβολή αποζημίωσης. Υπάρχει ερώτηση.
Ο κύριος Μαθής. Εδώ ακολουθούμε τη διαδικασία που έχει ξαναδεί. Ο κύριος Δήμαρχος. Είναι κάποια συνδημότησά μας η οποία είχε κάποιο αρχή που μας καταλεγόμενα έτσι σε κατεσταμένο νοσοκομείο. Εδώ ακολουθούμε την πάγια τα κοινή μας, πάλι η διαδικασία που είναι στο ακροατήριο για την συγκεκριμένη δημότησά μας. Και όχι τότε θα καταλαβαίνουμε. Ο κύριος Βρετός. Αν κατάλαβα καλά, η θέση είναι να ο κύριος Πάντος. Το ποσό το οποίο ζητάει η Δημότης Ήδρου αναφέρεται στην αίτησή της ότι έχει να κάνει με τα ιατρικά έξοδα, αλλά δεν υπάρχει κάποια αναφορά. Είναι ειδική βλάβη ή είναι έξοδα... Δεν είναι Υπάρχει μια κατηγορία επανών, όπως πράγματι είπατε, που δεν έπαιρναν τα επιδόματα και πρέπει να τα πάρουν. Κακώς δεν τα έπαιρναν, εάν τα επικαιούνται. Κοιτάξτε κύριε Κούπα, εδώ πέρα για την κατηγορία των φυλάκων, παραδείγματος χάρη, ναι, έπαιρναν 6 ευρώ επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Εμείς, σύμφωνα με τις μειώσεις που είχαν λόγω κυβερνητικής πολιτικής, το κατεβάσαμε στο 4,6. Με την περικοπή. Μα ξαφνικά μας ήρθε ένα χαρτί που έλεγε ότι το συγκεκριμένο επίδομα δεν πρέπει να το μειώσουμε και ξαναπάει στα 6. Αυτή λοιπόν η διαφορά, ας πούμε, που πήγαινε ένα είναι αυτό που λέμε εδώ. Δεν είναι ότι εμείς είχαμε κάποια συγκεκριμένη άρνηση να τους δώσουμε το επίδομα. Ήταν ελάττωση των ποσών βάσει κάποιου νόμου. Κάποια στιγμή ήταν να ελαττωθεί. Μετά μας ήρθε ένα έγγραφο που λέει να μην ελαττωθεί. Ήταν το 6, έγινε 4,6. Ξανά το 6 κτλ. Αυτές οι διαφορές είναι που καλύπτουμε με το συγκεκριμένο. Υπάρχει κάποια ερώτηση στην άλλη τοποθέτηση. Θέμα 8, το κύριο Τονόπονα. Θέμα 9, δικαιώματα παροχής υπηρεσιών για τη θέτηση πολιτικών γάμων. Κύριε συνάδελφοι, εδώ είχαμε ένα θέμα που το είχαμε συζητήσει και στην Οικονομική Επιτροπή. Εδώ έχουμε παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια είμαστε ο μοναδικός Δήμος που δεν χρεώναμε τους πολιτικούς γάμους και μάλιστα σε ετεροδημότες. Είχαμε λοιπόν μια πληθώρα, μια μεγάλη κατηγορία ετεροδημοτών, οι οποίοι ζητούσαν να γίνει η τέλεση του μυστηρίου στο Δήμο της Νέας Μύρνης, επειδή όλα ήταν δωρεάν. Εμείς τώρα λοιπόν εδώ μπαίνουμε σε μια διαδικασία που να χρεώνουμε τους ετεροδημότες, έτσι με το ποσό των 80 ευρώ, ενώ αν ένας από τους δύο είναι δημότης Νέας Μύρνης, δεν πληρώνει τίποτα για την τέλεση του πολιτικού γάμου. Υπάρχει κάποια ερώτηση, άλλη ερώτηση. Ο κύριος Κούπας ερώτησε. Πόσοι προεκπονητικοί γάμοι γίνονται τον χρόνο πριν, την προηγούμενη χρονιά πώς ήταν. Δεν ξέρω, 300 τόσο ήταν. 300. Κύριος Κομιδάκης. Όλοι μας δεν βοηθήσετε, για πες πώς ήταν. Πώς ήταν. Ο κύριος Κομιδάκης. Επειδή έχω κάνει παντού το πόδι του γάμου, έχω πατήσει πάνω το χιλιά, δηλαδή, θα σας πω το εξής. Πόσα χωρίς έλαβα. Στην αυτή το πρόβλημα, δεν ξέρω.
επειδή ο Κραντή ήταν στην Ολλανδία. Αλλά πέρα, κοιτάξτε να μην κυρίσει ένα καθένα, να ακούσετε λιγάκι. Πώς το ψηφίζουμε. Τα ξέρει και η Μαρία η Απέργη που έχει το ίδιο όπως και εγώ, όπως και συνάδελφο. Όπως είπε ο Δήμαρχος, έχει το δικαίωμα ο κάθε ένας από εμάς, οπουδήποτε και βαμμένοι, θα την πλάσει την άδεια του σχηματάρι για παράδειγμα και κάνει το γάμο εκεί που επιθυμεί. Όλοι οι Δήμοι υπάρχουν ευθύνη στην Υπουργική Ένωση και έχουν γάμο 300 ευρώ. Όταν έχουν γάμο κάθε εβδομάδα
Νίκο. Καταρχήν, δεν υπήρξα ποτέ. Καπρός υπήρξα μια φορά, δυστυχώς. Δεν υπήρξα ποτέ υπέρ της μη εισφορά στο Δήμο όλων των δικαιωμάτων που αυτός πρέπει να έχει. Είμαι σαφώς υπέρ της επιβολής κάποιου τέλους για την τέλεια των γράμμων, γιατί αν γίνει μια αναδρομή, κάπως έτσι ήταν κάποτε και τα νεκροταφεία, δεν υπήρχαν καθόλου τέλη, δημοτικά τέλη, τέλη ταφής. Σήμερα όμως υπάρχουν και υπάρχουν και σημαντικά και σε όλους τους Δήμους. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, όταν αρχίζει η συζήτηση και μιλάμε για δημότες, μη δημότες, ετεροδημότες, κατοίκους κτλ. Και τώρα θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ πράγματι να καταλάβω, λέει ο κύριος Δήμαρχος. Κύριε συνάδελφοι, παρακαλώ πολύ, καθίστε κάτω, γίνεται τοποθέτηση. Λέει ο κύριος Δήμαρχος. Σας παρακαλώ, συνάδελφοι. Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει ο δημότης ό,τι και καλά να έχει περισσότερα δικαιώματα από τον κάτοικο. Και το λέει αυτό διότι πρέπει να είναι και δημότης και. Είπε η κυρία Πέρκη, είναι αδιάσταση του θέματος. Πρέπει να επιχορηγούνται οι Δήμοι ανάλογα με τον αριθμό των κατοίκων. Εγώ θα ήθελα και αλλιώς. Ακριβώς, ανάλογα με τον αριθμό των κατοίκων από εδώ και πέρα με τον κατοικάτη, αυτό θα συμβαίνει. Εγώ θα ήθελα λοιπόν την εξής διάσταση του θέματος. Που αφορά το κοινό του ταφείου και που εκεί νομίζω ότι έτσι γίνεται. Γιατί σώνει και καλά, εγώ ο οποίος είμαι δημότης Νέας Μύρης και μένω εδώ και 30 χρόνια στη Βούρα ή στην Κρυφάδα ή οπουδήποτε αλλού, να πρέπει να απαλλαγώ από το τέλος αυτό, ενώ ο κάτοικος ο οποίος πληρώνει και δημοτικά τέλη, κύριε Δήμαρχε, να μην πρέπει. Αν θέλουμε να ξεχωρίσουμε τα πράγματα, εγώ πρέπει να βάλουμε τις εξής κατηγορίες. Πρώτον, για τους δημότες και κατοίκους, μία κατηγορία. Δεύτερον, για τους δημότες μη κατοίκους. Τρίτον, για τους κατοίκους μη δημότες. Και τέταρτον, για τους μη κατοίκους μη δημότες. Αν πρέπει λοιπόν να τα οριοθετήσουμε δίκαια, έτσι πρέπει να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθω, το ποσό των 80 ευρώ είναι πολύ μικρό. Εγώ θα ήμουν διατεθειμένος να δεχτώ και πολύ περισσότερο, και αρκετά περισσότερο. Και κάτι άλλο, τότε το μαγαζί κινείται, με συγχωρείτε για τη λέξη μαγαζί. Το μαγαζί κινείται λοιπόν, σημαίνει ότι μπορεί να αποκτήσει και ένα έσοδο. Ο Δήμος και πρέπει να το αποκτήσει. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, αφού μπήκατε στη λογική να εξαιρέσετε τους δημότες, εγώ θα έλεγα τουλάχιστον να εξαιρέσετε, αν δεν μπορείτε να εξαιρέσετε και τους κατοίκους, να εξαιρέσετε τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι παντρεύονται και που αποδεδειγμένα μετά το γάμο θα μείνουν στη Νέα Σμύρνη. Θα κατηγορήσω. Άλλο στάνθος υπάρχει ο κύριος Στέφος. Μια γενικότερη παρατήρηση μόνο θέλω να κάνω. Την έχω ξαναπεί και στο παρελθόν, κύριε Τουλάκη, και την επαναλαμβάνω και σήμερα. Επειδή πολλές φορές ακούω ότι διάφορες κορώνες ότι η αντιπολίτευση δεν κάνει προτάσεις και δεν κάνει προτάσεις. Διαπιστώνουμε όμως ότι όταν η αντιπολίτευση κάνει προτάσεις, δεν γίνονται ποτέ από τις. Μα ποτέ. Τώρα δηλαδή κάνουμε μία πρόταση η οποία είναι απλή, ανθρώπινη και λογική. Οχυρώνεστε πίσω από μία δική σας άποψη, τη δική σας άποψη, και δεν είστε καθόλου συνενετικός. Επομένως, την επόμενη φορά που θα ζητάτε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, θα σας είπα πριν, εκτός εάν δεν μας προσέχετε και μας γράφετε στα είναι προσβλητικό αυτό που μου λέτε τώρα. Η πρότασή μου προηγουμένως ήταν, που σας είπα, ότι θα μπορούσατε να επεκτείνετε την δωρεάν τέλεση γράμμου και στους μόνιμους κατοίκους μη δημότες της Νέας Σμύρνης. Αυτούς οι οποίοι πληρώνουν δημοτικά τέλη είναι ως σε εισαγωγικά δημότες, αλλά είναι μόνιμοι κάτοικοι της Νέας Σμύρνης, εκπληρούν όλες τις υποχρεώσεις τους όπως οι υπόλοιποι δημότες. Το ότι δεν ψηφίζουν. Πάλι. Μιλάω με τον κύριο Δήμαρχο. Δεν χρειάζεται συνήγορο, ξέρετε είναι πολύ καλός. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα μπορούσατε να επεκτείνετε αυτό το μέτρο και στους κατοίκους. Πρώτες σας καταθέσατε. Εάν δεν την προσέχετε, δεν φταίω εγώ. Την άκουσα την πρόταση. Δεν ξέρω. Ορίστε. Ήθελα να ξανακουστεί η πρότασή σας. Δεν είπα πριν την άκουσα. Για εμπέδωση. Καταλαβαίνω. Ναι. Ανάλυση είναι. Παράδοση, να προσθέτει να πει κάτι. Τόσο κόμπε πρόταση. Ο κύριος Δήμαρχος.
Κυριακοπαϊκοί συνάδελφοι, τώρα νομίζω ότι είμαστε φινείς στα λάχανα που λένε ακριβείς παροιμίες. Είπαμε ότι το ποσό αυτό των 80 ευρώ είναι τελείως συμβολικό. Ούτε θέλουμε να χαρατσώσουμε τους δημότερους, ούτε τίποτα. Απλώς θέλουμε να έχουμε μια διαδικασία που τουλάχιστον αυτοί που έρχονται να τους παντρέψουμε στη Νέα Σμύρνη, επειδή έχουμε διαμορφώσει και μια αίθουσα στην οποία πιστεύουμε ότι είναι αξιοπρεπής για ένα μικρό αριθμό ατόμων, λοιπόν, πιστεύουμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό το τσάπ. Και εδώ πέρα, σας λέω, το τελευταίο καιρό είχε παραγγείλει το κάπου. Κάθε μέρα είχαμε 10-15 ανθρώπους οι οποίοι ερχόντουσαν από Θεσσαλονίκη, από Λάρισα, από δεν ξέρω και από πού για να παντρευτούν στην Νέα Σμύρνη επειδή ήταν δωρεάν. Είπαμε λοιπόν τουλάχιστον οι κάτοικοι της Νέας Μύρνης. Κάναν τόσο έξω για να ρυθμίσουν τα 100 ευρώ. Απ' την άλλη, κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι μεγάλο. Εγώ θέλω και πάλι, το είπα και πριν, θέλω να υπάρχει ένα κίνητρο ώστε αυτοί που θεωρούν ότι είναι κάτοικοι της Νέας Μύρνης να γίνουν και κάποια στιγμή δημότες. Θα μου πεις με αυτό, θα το παντρευτώσεις. Είναι και αυτό. Πώς θα γίνει. Μα αφού πληρώνουμε αυτό. Πρέπει να εξαιρεθούν και αυτοί τα δασκογράφηση. Απ' την άλλη όμως και εμείς σαν δημός. Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που έχουμε από αυτούς τους ανθρώπους δεν τα έχουμε. Αυτό είναι. Πάμε στο χωρί για να ζητήσω πλέον. Ποιες είναι οι προτάσεις. Λέτε στο χωρί για να ζητήσω. Είναι δύο που υπάρχει αντίρρηση στην πρόταση του Δημάρχου. Πάμε στο χωρί. Και άρα δεν αναβάλλονται στις προτάσεις. Οι προτάσεις είναι δύο. Η μία του κ. Δημάρχου που λέει για δημότες και των υπολείπων που λένε για κατοίκους και δημότες. Και να μας όπλευτα. Κύριε Γιατσίδη. Ο κύριος Κουτελάκης. Εισήγηση. Ο κύριος Χατζατουριάννης. Ο ίδιος. Ο κύριος Πάκαλης. Πάκαλης να πω ίδιο. Έχει αποχώρηση. Η κυρία Ιακουβάκη. Την εισήγηση. Η κυρία Δελιγιάννη. Την εισήγηση. Ο κύριος Συρίγος. Έχει αποχώρηση ο κύριος Συρίγος. Εισήγηση. Κυρία Μάντζου. Την εισήγηση. Κυρία Κασίνη Ναπούσα. Ο κύριος Γιαντζίκης. Εισήγηση. Κυρία Γαλανοπούλου. Εισήγηση. Ο κύριος Κομιντάρης. Ορίστε. Η εισήγηση, ο κύριος Καστόρης. Η εισήγηση, ο κύριος Μίσαλας. Η εισήγηση, ο κύριος Κωστοτούλα Απών, ο κύριος Αρκαδινός. Η εισήγηση, ο κύριος Μόσιος. Η εισήγηση, ο κύριος Πούλιος. Η εισήγηση, κυρία Μουτοπούλου. Κυρία Μουτοπούλου, αποχώρησε. Κυρία Παραγού. Την εισήγηση, η κυρία Κοτετέ. Την εισήγηση ο κύριος Δημητρής. Εισήγηση ο κύριος Τσουράκης. Την εισήγηση η κυρία Μαγόλη. Ο κύριος Κούπας. Έθεσα στην τοποθέτησή μου αμέσως πριν σαφώς και μια διαφορετική πρόταση. Ότι εκτός από τους δημότες θα πρέπει να παράσονται και εκείνοι οι οποίοι αποθετημένα μετά το γάμο θα παραμείνουν. Διαμορφώθηκε άλλη μία πρόταση του κυρίου Κούπα. Έτσι είναι διαφορετική από του κυρίου Στέφη. Ότι ψηφίσατε στην Οικονομική Επιτροπή την πρόταση του Δημάρχου με το σκεπτικό ότι κάποια στιγμή οι κάτοικοι πρέπει να γίνουν δημοσιογράφοι. Ο κύριος Μετρός. Λευκό, το έπρεπε της κοινωνικής που είπαμε.
Το θέμα είναι να κάνουμε Υπάρχει κάποια ερώτηση, κύριε συνάδελφε, κάποια τοποθέτηση, ο κύριος Πάντος. Κύριε συνάδελφε, περιμένετε. Και στα θέματα φάρους και στους περισσότερους αναπηρώτες. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ πολύ να γίνετε το συμβούλιο. Ο κύριος Πάντος. Και στα θέματα αυτά, όπως τους περισσότερους ανακεφαλαιατρικούς πίνακες, εμείς έχουμε λίγο μια διαφωνία αρχής για το τρόπο που χειριζόμαστε τα ζητήματα. Το ένα, δηλαδή, που παρατηρεί κανείς, είναι η τάση που υπάρχει από τις υπηρεσίες του Δήμου, η πρακτική που υπάρχει, να απορροφούνται πάντα πλήρως τα πρόβλημα, να έχουν πάντα ένας ανακεφαλαιατρικός πίνακας. Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε συνάδελφε, μην μιλάτε μεταξύ σας. Σας παρακαλώ πολύ. Για να έχετε πάντα ένας ανακεφαλαιατρικός πίνακας για την απορρόφηση αυτών των προβλέπτων, το οποίο εμείς θεωρούμε ότι ως πρακτική δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα και κυρίως δεν επιτρέπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού το είχε αναδεχθεί αυτός ο ρόλος, να ασκεί έναν έλεγχο στην εξέλιξη του υπολογισμού των έργων, να το κάνει επί της ουσίας, γιατί ως συνέπεια έχει να καταγράφονται κάποιες αξιομοιώσεις υλικών, έργων κτλ. Οι πολλές φορές είναι μεγάλες σε επιμέρους του δικού για να αναγνωρίζει τη λογιστικά η υπηρεσία, δεν ξέρω. Αλλά δημιουργούν εύκολα ερωτήματα σε όποιον, σε κάποιον ο οποίος θα πάρει εκ των υστέρων αυτόν τον προϋπολογισμό και θα πει, ρε παιδιά, είχατε εγκρίνει, ξέρω εγώ, στα 300 μέτρα κοπή ασφάλτου. Και αποφασίζετε αυτά τα 300. Όποιος θέλει να μιλήσει, περάσει απ' έξω. Δεν είναι πράγμα, σας παρακαλώ πολύ. Κάποιος λοιπόν πολίτης εύλογα θα αναρωτηθεί γιατί ο αρχικός προϋπολογισμός προέβλεπε 300 μέτρα από το χι κωδικό, ξέρω εγώ, κοπή ασφαλτοδέματος που βλέπω εδώ μπροστά μου. Γιατί αυτά γίνονται 600, με ποιο σκεπτικό και γιατί τόσο μεγάλη αλλαγή. Άρα δημιουργεί αυτό το πρόβλημα και επίσης μια πραγματική αδυναμία τελικά να παρακολουθήσει το Δημοτικό Συμβούλιο επί της ουσίας τον προϋπολογισμό, εκτός αν όλοι πρόκειται να παραδεχτούν ότι κακώς έρχονται αυτά, κακώς νομοθέτηση και ορίσει να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και καλούμαστε τυπικά να εγκρίνουμε την εξέλιξη των πραγμάτων όπως θα παρακολουθούν οι υπηρεσίες του Δήμου. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, νομίζω ότι θα χρειαζόταν να υπάρχει μια επί της ουσίας επιδιώκηση από την πλευρά των τεχνικών υπηρεσιών. Όχι δηλαδή μια τυπική παρουσίαση, αυτά τα κονδύλια μειώνουν, αυτά μεγαλώνουν, ερχόμαστε ίσα βάρκα, ίσα νερά, παίρνουμε τα πρόβλεπτα, πάμε παρακάτω, αλλά και μια επί της ουσίας εξήγηση, γιατί χρειάζονται κάποια παραπάνω έγνωση να μπορούμε πραγματικά να κρίνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Με αυτό το σκεπτικό, εμείς επειδή θεωρούμε ότι αυτή η πρακτική πρέπει σταδιακά να αλλάξει, αυτό νομίζω ότι θα διευκολύνει και τη λειτουργία του Δήμου και τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, εμείς θα ψηφίσουμε λευκό αυτή τη στιγμή, παρακαλώντας να στο μέλλον, ελπίζοντας στο μέλλον να είναι τα πράγματα διαφορετικά, να υπάρχει μια τέτοια τύπου αιτιολόγηση, να μας επιτρέπει και εμάς να ψηφίσουμε κάτι διαφορετικό. Είναι δυνατόν δηλαδή, κύριε Πάντο, να γίνει ένα έργο και να προβλεφθεί ακριβώς πόσο θα γίνει η κοπή της ασφάλτου? Όχι, όχι, είναι δυνατόν όμως να εξηγείται. Είναι δυνατόν το έργο αναγκαστικά να φύγει από τις παρήγες. Καλό, είναι δυνατόν. Νομίζω ότι
αυτή τη στιγμή, ας πούμε, είναι δυνατόν. Δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι είναι δυνατόν, να το πω αν μου επιτρέψει Γιώργο, είναι δυνατόν η τεχνική υπηρεσία που το γράφει την εισήγηση να εξηγεί. Προσθέθηκε κάτι παραπάνω, είδαμε ότι με κάτι γίνει, φαντάζομαι κάποια κριτήρια γίνονται τη σύμπληρο. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν μπορεί να μα το εξηγήσει η τεχνική υπηρεσία, τότε όλοι εμεί εδώ που δεν είμαστε όλοι μηχανικοί, που δεν ξέρουμε απ' έξω κανένα εκατοντάτα έργα, που δεν γνωρίζουμε ό,τι έχει μεσολαβήσει για να οριμάζει ένα έργο, δεν μπορούμε και να μπούμε στην ουσία τη συζήτηση. Και άρα γίνεται ο κοσμικό ο ρόλο μα. Ο κ. Κουτελάκη. Και μετά ο κ. Σουβίνο. Υπάρχει άλλο ένα που θέλει να κάνει τοποθέτηση. Αν χρειαστεί, σου θα κάνει. Αν χρειαστεί, τι θα κάνει. Να μου έρθει να μπορεί να χρειαστεί. Άμα χρειαστεί, όμω δεν θα πάρει. Ο κύριο Κουτελέξη. Τότε να μου πάρει το κύριο Κουτελέξη. Ο κύριο Κουτελέξη. Η παρουσία των ανθρωπλέκτων ω ποσοστό του υπολογισμού του κάθε έργου. Το 15% του υπολογισμού του κάθε έργου είναι υποχρεωτικά δοσμένο στον κωδικό που λέει τα πρόβλεπτα. Δεν είναι κάτι, και δεν λέω ότι το είπε κανένας, που εφαρμόζεται στο Δήμο της Νέας Μύρνης. Σε αυτό έχουν συμφωνήσει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει το κονδύλι μέσα στο κάθε έργο, το 15% δηλαδή του προϋπολογισμού του έργου να πηγαίνει στα πρόβλεπτα, να καταθέτεται αν χρειαστεί. Στα πρόβλεπτα είναι κάτι το οποίο το έχουν συμφωνήσει όλες οι ενώσεις εργοληπτών, όλες οι απόψεις μέσα στο τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδας κτλ. Είναι κάτι που ανθρωπολογούμενο, που δεν υπάρχει καμία πλευρά η οποία να αμφισβητεί την υποχρέωση των ανθρωπέπτων ως σωστή διαδικασία μέσα σε ένα έργο. Τώρα, στα συγκεκριμένα έργα, όταν έχουμε, ας πούμε, βλέπω εδώ κάτι μεμονωμένο λάθος, είναι προφανές ότι καλύφθηκαν περισσότεροι λάθη από όσους αρχικά η μελέτη είχε προβλέψει, είτε γιατί το έκλεισα στην πορεία, είτε μέχρι να δημοκρατηθεί το έργο, γίνανε και άλλοι, παρουσιάστηκαν και άλλα προβλήματα και δεν θα έπρεπε να περιμένουμε 6 μήνες και ένα χρόνο μετά μια άλλη εργολαβία για να τις καλύψουμε, δεν έχει κανένα νόημα. Όπως και μια εργολαβία για τα πεζοδρόμια όπως είναι τώρα, είναι προφανές ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου υπήρξαν πλήρωνες ανάγκες κάλυψης εργολαβίας επί πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία της πόλης, περισσότερες από όσες η αρχική μελέτη είχε προβλέψει. Αυτό για τα έργα επιφανείας, που είναι εύκολα μετρήσιμα, πεζοδρόμια, λαστούς κτλ. Υπάρχουν έργα τα οποία είναι, όπως υποδείχομαι, σαφές από την αρχή, ότι δεν μπορείς να προβλέψεις επαρκώς το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε υλικού πάνω στο έργο. Μπορεί να έχεις αυξομοιώσεις ποσοτήτων, μπορεί να είναι και επιέλατο. Δηλαδή να έχεις μόνο αποβιωμένες ποσότητες, αντί να έχεις περισσότερες από αυτές που γίνονται οι ανακατανομές ποσοτήτων. Αυτά σε ένα έργο υπάρχουν, είναι αναγκαία, συμβαίνουν, είναι πρακτική. Το αν πρέπει να εξηγείται περισσότερο ή δεν πρέπει να εξηγείται σε αυτό, δεν έχω κανένα λόγο να δεχτώ την παρατήρηση η οποία γίνεται από τους μεγάλους, ας πούμε, συναδέλφων, αλλά ίδιος ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας περιγράφει τι ακριβώς έχει γίνει. Ποιες ποσότητες έχουν αυξομοιωθεί πάνω στο κάθε συγκεκριμένο έργο. Και άρα αυτό αποτελεί από μόνο μια εξήγηση. Αν πρέπει να υπάρχει και ένα γράφο που πολύ πιο αναλυτικά και πολύ πιο μεσά θα πρέπει να εξηγεί, αυτό ίσως είναι κάτι που πρέπει να το θέσουμε στις υπηρεσίες. Αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε υπέρβαση του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός είναι ο ίδιος, παρακολουθεί την έκπτωση. Ακόμα και ο κωδικός των απροβλέπτων παρακολουθεί την έκπτωση που έχει δοθεί επί του κάθε έργου. Ναι. Αυτό είναι το δικό μου. Ο κύριος Σοβίνος. Κύριε Βέρο, ευχαριστώ πολύ, αλλά έχω καλυφθεί από όλα τα κουβέντα. Ο κύριος Κούπας. Μια και τέθη το θέμα από δύο πλευρές. Εμείς το έχουμε εξονυχιστικά αναλύσει για ποιο λόγο δεν ψηφίζουμε ποτέ τους αντιπαλωτικούς μας. Επιτρέψτε μου, κύριε συνάδελφε και κύριε πρόεδρε, άλλη μια φορά το επαναλάβω γιατί είμαστε στην αρχή της τετραετίας. Οι αντιπαλωτικοί πίνακες, και έχει προς τούτο δίκιο ο κύριος Κουτελάκης, είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται σε όλα τα έργα. Για να δούμε όμως τι σημαίνει ανακεφαλαιωτικός πίνακας. Ανακεφαλαιωτικός πίνακας θα μπορούσε να σημαίνει πρώτον ότι η αρχική μελέτη ήταν πρόχειρη και αποσπασματική. Δεύτερον, ή ότι η αρχική μελέτη δεν μπορούσε πράγματι από εγγενείς δυσκολίες να προβλέψει ακριβώς. Και τρίτον, και το κυριότερο, είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση εμείς ως αντιπολίτευση που δεν ασκούμε τη διοίκηση
δεν μπορούμε να προσέξουμε μέσω των τεχνικών υπηρεσιών τι ακριβώς έχει συμβεί. Το γεγονός ότι υπάρχουν ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που λειτουργούν και προς τα κάτω και προς το ελάχιστο, όπως είπε ο κ. Σκουτελάκης, η πράξη το διαψεύδει, διότι ουδέποτε ανακεφαλαιωτικός πίνακας δεν ήρθε με λιγότερο από ό,τι είχε προϋπολογιστεί. Άσε που το 15% τίνει να γίνει πάει, ενώ θα μπορούσαν τα πρόβλεπτα εξ αρχής να ήταν 10 και 8 ή και 7%. Εν πάση περιπτώσει, για όλους αυτούς τους λόγους και επειδή εμείς ως αντιπολίτευση, παραλαμβάνω, σε καμία περίπτωση μη μετέχοντας στη διοίκηση του Δήμου, δεν μπορούμε να παρακολουθούμε τι συνέβη και τι δεν συνέβη, γι' αυτό τον λόγο ψηφίστε και πάρετε την πολιτική ευθύνη εσείς, χωρίς εμάς. Ο κύριος Δήμαρχος. Ψηφοφορία και συνάδελφοι. Κύριε Αναγνωστόπουλε. Μάλιστα. Ο κύριος Κουτελάκης. Ποιος είναι, μόνο ο κύριος Κούπας, είναι κάποιος του φύζου μας. Δεν ψηφίζουν, αυτό το. Κοίτα κύριε Αναγνωστόπουλε. Λευκό κύριε Αναγνωστόπουλε. Λευκό κύριε Αναγνωστόπουλε. Η παράταξη του κυρίου Κούπα. Αρνητικό. Λευκό ο κύριος Πάντος, ο κύριος Βρετός, ο κύριος Μακρύς, λευκό ο κύριος Στέφος, ο κύριος, αρνητικό ο κύριος... Όλοι οι υπόλοιποι, κατά πλειοψηφία λοιπόν, είναι το θέμα 10 και 10. Θέμα 12, ονομασία 8. Κύριε συνάδελφε, υπάρχει ένα μικρό δρομάκι στην φιλικής εταιρείας, είναι μια πάγωση της φιλικής εταιρείας, είναι πάνω ψηλά στην Ξένου Πόντου. Είναι ένα τυφλό δρομάκι, το οποίο μέχρι πριν από ένα χρόνο ήταν χωματόδρομος. Εκεί επειδή λιμνάζαν τα νερά και είχαν πρόβλημα οι κάτοικοι, έγινε ασφαλτόστοση του συγκεκριμένου δρόμου. Τώρα οι κάτοικοι έρχονται με ένα αίτημα εδώ, χρειάζονται επειδή οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, της ΕΙΔΑΠ και τα λοιπά και διάφοροι άλλοι δεν μπορούν να βρουν το συγκεκριμένο σπίτι τους, είπαν να δοθεί μια ονομασία. Προτείνουν λοιπόν οι κάτοικοι, είναι 20 τον αριθμό εδώ πέρα, μάλιστα προτείνουν να δοθεί και το όνομα Οδός Ελευθέρωσης. Λοιπόν, αυτό όπως ξέρετε, εμείς θα πάρουμε μια απόφαση, θα πάει και στο επόμενο συμβούλιο, το οποίο θα το εγκρίνει. Υπάρχει κάποια... Δεν έχει οχτή Υπάρχει άλλο δρόμο. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να δοθεί κάποια στιγμή και σε έναν άλλο δρόμο της Νέας Σμύρνης ένα μεγάλο όνομα μιας δημότησας της Νέας Σμύρνης, η οποία λάμπρινε όχι μόνο τη Νέα Σμύρνη, αλλά πιστεύω ότι λάμπρινε το χώρο της τέχνης στον 20ο αιώνα και την Ελλάδα την τίμησε όχι μόνο, την τίμησε διεθνώς. Πιστεύω ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή ο Δήμος της Νέας Σμύρνης να δώσει το όνομα σε έναν δρόμο, το όνομα της Αλέκας Κατσένη. Αυτό είναι μια έκφραση εκείς και ελπίζω κάποια στιγμή να υλοποιηθεί. Ευχαριστώ. Πολύ περισσότερο την διακύβαση αυτή την κάνω, παρόλο που προέρχομαι από τη διαμέτρου αντίθετη πολιτική τοποθέτηση και ιδεολογικό χώρο, και θα έπρεπε ίσως εσείς που προέρχεστε από αυτό το χώρο ή είστε συγγενείς τέλος πάντων, να το σκεφτείτε πριν από μένα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βουλευτός. Ναι, αφορμή αυτό το θέμα που δεν έχουμε φυσικά καμία αντίρρηση για τους ανθρώπους που διατηρούν για το όνομα του εδώ κλπ. Ίσα-ίσα αυτό είναι και ένα όνομα πολύ τιμητικό. Θα ήθελα ειλικρινά, επειδή δεν ήμουν στην αρχή και είχαμε χάσει τη διαδικασία, να βάλουμε ένα ερώτημα στον κύριο Δήμαρχο που είναι εύκολο αμέσως να απαντήσει. Και είναι το εξής: με δεδομένο ότι το άγαλμα του προαγωγιστή της ελληνικής αντίστασης Δημητρίου Τζέμου είναι έτοιμο από την Κύπρο για την κυρία Βράδυ, πότε θα είναι έτοιμος ο Δήμος για την εγκατάσταση του αγάλματος στην πλατεία Ρωμανίδη? Το ένα είναι αυτό. Είχαμε στείλει μια επιστολή στην οργάνωση και ζητούσαμε με τη συνεργασία της να μας ορίσει κάποια ημερομηνία ώστε συνεργαζόμενοι να κάνουμε και τα εγγύη. Δεν πήρα απάντηση. Εμείς είμαστε πάντως στη διάθεση. Όποτε εσείς αποφασίσετε, είμαστε. Και το δεύτερο δεν αφορά τον κύριο Δήμαρχο, αφορά τα μέσα που παρακολουθούν τις διεργασίες του Συμβουλίου και πραγματικά θα έπρεπε και τα τοπικά μέσα να να αποδίδουν το δυνατόν δυνατό. Δεν υπάρχει, επιτρέψτε μια αξία για την πορεία μας. Γράφτηκε στον δημοσιογράφο ότι η εστία και το σχολείο της εστίας και της μικροβιδίας
σώθηκε μόνο και μόνο από την γνωριμία του κυρίου Τζουλάκη με τη κυρία Χριστοφιλοπούλου και ένα άλλο κύριο. Ειλικρινά θα παρακαλούσα τα μέσα, όχι τον κύριο Δήμαρχο, να μην υποτιμάν ούτε τον αγώνα των συμβούλων μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε τον αγώνα των καθήκων και των μαθητών της Νέας Μήνης σε τέτοια θέματα τα οποία είναι γενικότερου ενδιαφέροντος. Καταρχήν να πω ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είσαι πολύ να τα λέμε, εμείς θα τα λέμε. Τα λέμε, αγαπητοί. Μα δεν νομίζω, σας πιστεύω πολύ light. Πολύ light. Αλλά τι καταλαβαίνω. Καταρχήν να σας παραβλέπω light. Παρακαλώ, είσαι light. Είσαι light. Τα σέβη και τα light. Να σώσετε εσείς. Άλλο κάτω κάνω πιο πολύ. Σας πω να κάνω σημαντικά. Καταρχήν να είσαι λογιά. Ο κύριο Καταλογιά. Καταρχήν να πω ότι σίγουρα δεν έχω κανένα πρόβλημα να μετανομαστεί ο συγκεκριμένος δρόμος και από ό,τι αντιλαμβάνομαι να ονομαστεί. Να ονομαστεί, όχι να ονομαστεί, ναι, σωστά. Έχει πρόκειται για ένα ιδιαίτερα μικρό δρομάκι σε δρόμο ελευθερίας. Νομίζω όμως ότι καλό είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, 20, 30, 40, δεν ξέρω, για μια απόφαση και βρήκαν ένα όνομα, το οποίο βέβαια εκφράζει, αν θέλετε, συνολικά τους πολίτες της Ελλάδας. Όμως νομίζω ότι επειδή η Νέα Σμύρνη έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, είναι αυτό που λέμε μια φόλιμο όνομα, επώνυμο, καλό θα ήταν σε ανάλογη περίπτωση στο μέλλον να μην ήταν ένα γεγονός άκοπης διαπραγμάτευσης με κάποιους κατοίκους οι οποίοι πιθανόν και να μετακόμισαν στη Νέα Σμύρνη και να είναι στη Νέα Σμύρνη σε μεγάλη ηλικία, διότι η πόλη μας, αν θέλετε, μέσα σε να γνωρίζω, επειδή ασχολήθηκα πάρα πολύ και με την έκδοση που αγορά τους δρόμους, από τους 228 δρόμους που έχει η πόλη μας, οι 207 έχουν αναφορές από πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις της Σμύρνης αλλά και της ευρύτερης Μικράς Ασίας. Θεωρώ λοιπόν ότι με αυτό το σκεπτικό, όπως μας παρέδωσαν την πόλη αυτούς μας και εμείς θα την παραδώσουμε στα παιδιά μας μεθαύριο, καλό είναι να κρατάμε κάποιες παραδόσεις και μια ιστορική μνήμη και κληρονομιά και να την μεταλαμβανεύουμε και στους επόμενους. Όπως επίσης, δεν είναι δύσκολο. Συμφωνώ πολύ με την πρόταση του κ. Στέφου, ώστε κάποια στιγμή το όνομα της Αλέκας Κατσέλη να δώσει να μεταφερθεί ένας δρόμος με το όνομα της Αλέκας Κατσέλη, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές προσωπικότητες αλλά και γεγονότα ακόμα που δεν έχουν ονομαστεί στη πόλη μας. Ο κύριος Τσιάρος. Σχεδόν με κάλυψε ο κύριος Κατσατουλιά τα ίδια γραφειοκρατικά, αλλά ήθελα να πω ότι πρέπει να επικροτήσουμε την πρωτοβουλία των κατοίκων, γιατί εγώ μιλάμε τώρα για ένα πυρήνα, εδώ, αυτή είναι η δημόσια διαβούλευση. Μπορεί να έχει γίνει, ας πούμε, πρόσκληση προς αυτούς. Αποφάσισαν για τη γειτονιά τους. Μας έκαναν την πρόταση, δεν μπορούμε εμείς να τα δούμε. Και νομίζω ότι είναι και πολύ ωραίο όνομα ο οδός ελευθερίας που δεν υπάρχει. Αλλά βεβαίως θα ήθελα να σταθώ σε όσα είπαν οι προλαλήσαντες, ότι υπάρχουν μεγάλες προσωπικότητες τη σύγχρονη ιστορία τη πόλη μα και θα έπρεπε να το δούμε αυτό το πράγμα όχι μόνο σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ θα κάνω μια διαφορετική πρόταση να μπει σε μια διαβούλευση με όλου του πολίτε τη Νέα Μήνη. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορεί να συμμετάσχει όλο ο κόσμο για να δούμε και ακόμα και εν ζωή ανθρώπων που είναι μεγάλη ηλικία και έχει μεγάλη προσωπική. Αυτό ήθελα να πω. Κύριε Συναδελφέ, πραγματικά πιστεύω ότι και αυτό που είπε ο κύριος Στέφος, συμπέρα ο κύριος Κατσατουλιάν και ο κύριος Τσιάπης, είναι πάρα πολλοί συντημότητες μας, είτε είναι ζωή είτε όχι, οι οποίοι έχουν παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο στα δρόμενα της Νέας Μήνης και κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε συνολικά πώς μπορούμε να τους στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Είτε με διάφορα ονομασία, είτε με κάποιο άλλο, είτε με κάποιο άλλο. Άρα να το δούμε κάποια στιγμή συνολικά και προσπαθμανικά. Τώρα, όσο για το συγκεκριμένο όνομα, πραγματικά ήταν μια πρωτοβουλία των κατοίκων. Δεν είχατε τη δυνατότητα. Εγώ είμαι ανοιχτό αν είχατε κάποια πρόταση για άλλη ονομασία εκτός από αυτή που είχατε. Δεν είχα κάποια. Αλλά επειδή είναι ένα πάρα πολύ μικρό στενάκι και επειδή και το όνομα δεν είναι κάτι που όλους πιστεύω ότι μας αγγίζει, θα δώσουμε κάποια πρόταση. Θα καταλάβετε ότι εμεί πιστεύουμε. Συμφωνώ απόλυτα. Θέλω όμως να θυμίσω τους αντίκειμενους αντίκειμενους που έχουν εκτελέσει από μια άλλη πλευρά που καθόλου δεν έχει σημασία. Αυτό είχα πει ότι
θα πρέπει στο συμβόλαιο να κλείσει την εμπλοκή τη ανθρώπου και ανέφερα συγκεκριμένα τον Τάκου Βιλτανίδη, ο οποίο ήταν, ξέρω, μέσα στο πέντε ενεργή, που ήταν πρόσφατα και προσέφερε αρκετά στον τρόπο. Σαν να εμποδίσει το μέλλον στη δημοτική αρχή αυτό το θέμα. Αν δεν πήγε να μισό εργαστήμα. Ο λαός της Λιβύης όμως αρχόντες να μην σωρέ και τα προβλήματά του χωρίς ξένες υπεβάσεις. Ο κύριος Ρεσόρας. Επειδή πραγματικά πιστεύω ότι απευθύνομαι σε ανθρώπους που έχουν την ιδιαίτερη συνέστηση της κοινωνικής αποστολής, της πολιτικής αποστολής ο καθένας, περισσή ευαισθησία, είμαι βέβαιος πως σε θέματα τα οποία δεν μπορούν να ξεχωρίσουν με πολιτικές γραμμές και με άλλες αναφορές ή επιχειρήματα. Το θέμα της ειρήνης και το θέμα του πολέμου είναι κάτι που αφορά όλους μας κοινά και αδιαίρετα και έχει να κάνει με την προσπάθεια που εμείς πέρα από το δεκτό συμβούλιο με τα θέματα της πόλης μας να αντιμετωπίσουμε τα γενικότερα ζητήματα της κοινωνίας μας και σε εθνικό και σε διεθνές και πρώτα θα κάνουμε με το μέλλον και το οικονομικό και το πνευματικό και το πολιτιστικό αλλά και την υγεία αν θέλετε των επόμενων και σφαιρών γενναίων. Σαν χρέος λοιπόν να φέρνει αυτή την κατάσταση και επειδή πραγματικά ο ελληνικός λαός πληρώνει μια οικονομική καπιταλιστική κρίση η οποία δεν ευθύνεται η οποία πληρωμή επιβαρύνεται από τις συνολικές αρχές της ελληνικής αντιβάστης ζητώ από το σώμα και είμαι βέβαιος πως αυτό θα γίνει να ψηφίσουν αυτό το ψήφισμα σαν ένδειξη αλληλεγγύης σε ένα δημοσίευμα των λαών. Εδώ ευχαριστούμε με το αίσθημα του λαού, όχι με την προσέγγιση προς τον Καντάφη, ούτε προς άλλη κατεύθυνση. Ο κάθε λαός είναι κυρίαρχος και μόνος του πρέπει να αποφασίζει για το μέλλον και για την οποιαδήποτε απόφαση του. Οι επεμβάσεις οι οποίες είναι αντίθετες και κυριολεκτομένες που έχουμε πει ενάντια στο Διεθνές Δίκαιο και στην κυριαρχία του κάθε λαού θα πρέπει να καταδικαστούν. Και ζητώ από το Δυτικό Συμβούλιο, από όλους τους παγκοσμίους συμβούλους, να ψηφίσουν και να το ψηφίσουν. Το επόμενο είναι για την Κύπρο, για να πούμε για το θέμα. Ναι, κάποιος κάποτε. Το όγκο είναι βέβαιο θα ήταν. Και η αριστερά του Φάρκα. Θα έκανα επέκταση σε αυτό για να δεν πάμε. Να μην είμαστε μονοπρόφητες. Να πούμε για πάντα που θα πούμε και εμείς αυτή τη στιγμή θεωρίες και από τη μεριά του Καντάφη να μην έχουν το άλλο. Δεν μιλάμε για... Δεν μπορούμε να τα πούμε. Όχι, δεν μιλάμε. Αν ήταν κάποιος που ξεκίνησε, είναι αυτός που την ξεκίνησε. Δεν πει κανείς. Δεν κάνει υπογές της ενέργειας. Δεν επεμβάσεις σε κάθε λόγο. Είναι μια παράγραφη που να καταδικάζει τις ενέργειες του Καντάφη, όταν το ψεμεσαι. Αν δεν πει όμως, δεν το ψηφίζω αυτό. Ανοίγει κατάλογο των τοποθετήσεων. Ο κύριος Τσιάς, ο κύριος Τέμπος, ο κύριος Καθόλου, ο κύριος Πελάτη, ο κύριος Κούρτης. Να συμπληρώσω στην πρόταση του κυρίου Δημάρχου. Στην τελευταία παράσταση από που έχω λαό τη Λιβύη είναι ο μόνο αρμόδιο να λύσει ο ίδιο τα πληθυσμό τη κοινωνία ξένε επεμβάσει και είναι ο μόνο αρμόδιο να επιλέγει τι ηγεσίε του. Να προσθεθεί και αυτό. Μπορούμε να καταδικάζουμε τι ενέργειε που έχει κάνει ο κατάμεσο. Είπαμε και να επιλέγει μόνο τι ηγεσίε του. Να βλέπετε να πάστε φωτογραφίες με τον Παπανδρέο, να πάστε φωτογραφίες με τον Παπανδρέο. Αυτό είναι ο Τσιάπης. Αυτό είναι ο Τσιάπης. Ο κύριος Τσιάπης, λοιπόν, επειδή φαντάζομαι, επειδή έχει ανοίξει μεγάλο κατάλογο και θα αναλωθεί πολύ συζήτηση μάθη για αυτό το ζήτημα και θα παρακαλούσα, γιατί νομίζω θα μας βγει όλους σύμφωνος, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο εκτός αυτοκόλητος, το μεγαλύτερο επηρεατισμό να καταδικάσουμε αυτή τη στιγμή όσους έχουμε παιδικά και να κάνουμε ένα ψήφισμα ότι η πόλη της Νέας Δήμητρας είναι η μεγαλύτερη αντιπαιδική δράση. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε σε ένα νησί επάνω στο ελληνικό 8
συναστιές και να την πληρώσει όλοι οι φίλοι. Δεν μιλάμε για το κατάφυλλο, μιλάμε για ό,τι φίλοι. Να καταδικάσουμε τα παιδιά, να πει που θα φτάσει αυτό. Εκεί που θα φτάσει αυτό, θα φτάσει και να μπορούμε να κάνουμε το πρωτεύουσα. Ο κύριος Στέφος έχει τον λόγο. Σχετικά με το θέμα του κατάφυ, επειδή οι κύριοι συνάδελφοι δεν ξέρω αν ήταν ευτυχής ή ατυχής η συγκυρία, είμαι ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος που το έχει πάρει αποκλειστική συνέντευξη και μάλιστα στη σκηνή του πριν από αρκετά χρόνια. Ήμουν στο Έθνος, στην εφημερίδα Έθνος, το 1986, όταν βομβάρτησαν οι Αμερικάνοι τον TV. Γνωρίζω από κοντά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Γιατί κυραλικό καθεστώς μιλάω. Θεωρώ λοιπόν ότι βεβαίως δεν μπορεί κανείς να συμφωνεί με τις επεμβάσεις ξένων στα εσωτερικά μιας χώρας. Όμως όταν υπάρχει μια ανθρωπιστική κρίση, τεράστια ανθρωπιστική κρίση, και ένας ηγέτης βομβαρδίζει και κατασπάζει το λαό, θεωρώ μοιοπική την αντιπολιτική που λέει ότι εγώ βλέπω τις μεν θηριωδίες και τις άλλες θηριωδίες κάνω πως δεν τις βλέπω. Δεν είδα μέχρι την επέμβαση του ΝΑΤΟ και των Αράβων συμμάχων του οποιαδήποτε αντίδραση και ευαισθησία για τις σφαγές στην Βενγκάζη και στις άλλες λιβικές πόλεις, καμία αντίδραση, καμία ευαισθησία για την καταπίεση του λιβικού λαού από αυτό το αυταρχικό και τυραννικό καθεστώς το οποίο έζησε επί 20 μέρες προσωπικά. Θεωρώ λοιπόν 20 μέρες, κύριε Σταύρο. Καλώς είναι, μην πάρουμε, δεν. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι επειδή ακριβώς το ψήφισμα αυτό είναι μονόπλευρο, εγώ προσωπικά δεν είμαι δυνατόν να το ψηφίσω. Η κυρία Μπέργη. Αυτό το διάστημα πραγματικά έχω παρακολουθήσει τα πάντα από την τηλεόραση ό,τι αφορά αυτή την επέμβαση που έχει γίνει, την εγκληματική επέμβαση που έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο. Όμως, δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια ότι και από τη μία μεριά και από την άλλη έχουν κατασπάσει τον κόσμο. Δεν είμαι υπέρ της επέμβασης που έχει γίνει. Οι μεγάλες δυνάμεις είναι αυτές και το ξέρουμε, πάνε να μας επιβάλλουν ένα καινούριο κόσμο. Όμως, από την άλλη περίμενα και πραγματικά κάθε μέρα με αγωνία να δω τη θέση της Ρωσίας και της Κίνας. Οι δυνάμεις λοιπόν αυτές, όσο πονάνε τόσο πολύ, κάθισαν στην άκρη και έχουν αφήσει τον κόσμο να σφαγιάζεται. Γι' αυτό λοιπόν εγώ, επειδή δεν είδα στο ψήφισμα να λέτε κάτι τέτοιο μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να το ψηφίσω. Ο κύριος Πόρτης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Συνάδελφε, έχω μια πάγια θέση σε ό,τι αφορά τα ψηφίσματα. Είναι αντιδράσεις του ασφάλους και αντιδράσεις γραφείου. Η πραγματική αντίδραση είναι η ανθρώπινη αλυσίδα, η ανθρώπινη ασπίδα απέναντι σε κάθε μορφή καταπίεσης ανθρώπου από άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν και δεν ψηφίζω όχι μόνο το ψήφισμα της εισπύρωσης, αλλά και οποιοδήποτε άλλο ψήφισμα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πάτος. Και τη μέρα ταχύτητα. Κύριος Κουτελάκης. Θα ήθελα πολύ να συμφωνήσω με την τοποθέτηση του κύριου Κούρτη για το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρώ ότι η διαδικασία που μπορεί να κατατίσει σε λίγο και βιομηχανία ψηφισμάτων δεν επιλύνει τα ζητήματα και δεν μας κάνει όλους να τοποθετούμεθα κατά ανάγκη με έναν τρόπο που να σημαίνει κάτι για την πόλη μας. Γιατί εδώ δεν είμαστε για να εκφράσουμε μόνο τους εαυτούς μας, είμαστε για να εκφράσουμε την πόλη. Αυτά τα ψηφίσματα δεν ούτε δημοσιότητα να μάθουν το αποτελούν αφορμές για ευρύτερες διαδικασίες ή για ευρύτερες πρωτοβουλίες. Άρα εκφράζουμε το συσχετισμό δύναμης, αν θέλετε, των απόψεων μας μέσα στο Συμβούλιο. Όταν όμως τίθεται ένα ψήφισμα που κάνει στα πετρά, εγώ τουλάχιστον είμαι υποχρεωμένος, έτσι ψήφισμα από την δική μου αρχή να τοποθετούμε. Στο συγκεκριμένο ψήφισμα, εγώ λέω ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να το ψηφίσω. Και αν είμαι μέχρι το τέλος της ψηφοφόρας, θα το ψηφίσω. Για ένα και μοναδικό λόγο να το ψηφίσω. Για να καταδείξω την αντίφαση από πλευράς των αποδεδειγμένων των ψήφων. Διότι αυτή τη στιγμή ζούμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενδεχομένως και σε άλλα δημοτικά συμβούλια, μια κορυφαία πολιτική αντίφαση. Μια αντίφαση που κατά το παρελθόν μας έχει φέρει απέναντι. Εξαιρετικά απέναντι και εξαιρετικά μαχητικούς απέναντι. Διότι η διαδικασία προσβολής της εσωτερικής κυριαρχίας μιας χώρας δεν έγινε μόνο στη Λιβύη.
όπου εκεί εξελίσσεται εν πάση περιπτώσει και ένας εμφύλιος πόλεμος. Επεμβάσεις είχαμε το 1954 στην Ουγγαρία, το 1968 στην Τσεχοσλοβακία και αργότερα το 1981 στην Πολωνία από δυνάμεις του Συμφώνου της Βαρσοβίας, όπου κατέστειλαν λαϊκή κυριαρχία ανεξαρτήτου κράτους προκειμένου να απελευθερωθεί από κάτι που δεν ήθελε άλλο να το αντέξει. Εκεί χαρακτηρίστηκαν διεθνιστική αλληλεγγύη και τα τάξη χόρευαν κατά κάποιους στους δρόμους της Πράγας. Κακώς είχαν τη θέση αυτή που είχαν τότε. Καλώς ενδεχομένως έχουν τη θέση που έχουν τώρα. Κανένας να μην επεμβαίνει και να προσπαθεί με στρατιωτικό τρόπο να επιλύσει τις διαφορές μέσα σε ένα λαό. Εγώ το ψήφισμα θα το ψηφίσω, αλλά λέω ότι η αιχμή μου είναι ότι καλωσήρθατε στον κόσμο της δημοκρατίας, καλωσήρθατε επιτέλους στον κόσμο όπου λέει stop στις οποιασδήποτε επεμβάσεις των οποιοδήποτε στρατευμάτων από οποιοδήποτε προέρχονται, πολύ δε περισσότερο όταν αυτά τα στρατεύματα κατέστειλαν δημοκρατικές αντιδράσεις των πολιτών και όχι εμφυλίους πολέμους. Ο κύριος Καστόρης. Θέλω να πω κάτι για τα ψηφίσματα που θα καθορίσει και τη στάση μου στο μέλλον. Ο καθένας μας έχει τις πολιτικές του απόψεις, είναι ή δεν είναι σε διάφορους πολιτικούς χώρους. Τα κόμματα και όλες αυτές οι πολιτικές δυνάμεις εκφράζονται και αποτυπώνουν τις απόψεις τους γύρω από αυτά τα ζητήματα. Αυτά τα ψηφίσματα που κάποιοι ετοιμάζουν επί μήνες, ας πούμε, και επί χρόνια, καθαίνουν εδώ και με βάζουν εμένα μέσα σε ένα πεντάλεπτο, ας πούμε, να αναλύσω και να ψηφίσω σε ένα ψήφισμα 5 γραμμών τη γενική πολιτική κατάσταση, δεν μπορεί να με εκφράσει. Εγώ έχω τις απόψεις μου για όλα τα ζητήματα, αλλού είναι σωστές, αλλού όχι, αλλού είναι λυπής, γιατί δεν έχω τις πληροφορίες που θα ήθελα. Για να μπορούσα, εν πάση περιπτώσει, να τοποθετηθώ σε ένα τέτοιο ψήφισμα, θα ήθελα πολύ περισσότερες πληροφορίες και γνώση που εγώ δεν την έχω. Έχω βέβαια την άποψή μου για το ζήτημα και δεν θα αποφύγω να μιλήσω επί της ουσίας. Λέω πραγματικά, ερχόμαστε πολλές φορές με ένα ψήφισμα που κάποιοι το έχουν προετοιμάσει πολύ καιρό εδώ και τώρα να πούμε ναι ή όχι. Ένα δεύτερο ζήτημα που συνδέεται με αυτό είναι το εξής. Ότι τα ψηφίσματα, όσο καλά και να είναι, δεν μπορούν τουλάχιστον εμένα να εκφράσουν και να αποτυπώσουν τη σκέψη μου. Ίσως είναι πάρα πολύ απλή, ίσως είναι πάρα πολύ σύνθετη. Εγώ πιστεύω ότι το κάθε πράγμα έχει το έτσι του και το αλλιώς του και σε τέτοια σοβαρά ζητήματα ένα ψήφισμα, ας πούμε, 5 γραμμών δεν μπορεί να αποδώσει τουλάχιστον αυτά που εγώ σκέφτομαι για ένα ζήτημα. Με αυτή την έννοια, όχι μόνο αυτό το ψήφισμα, αλλά και κανένα άλλο τέτοιου είδους ψήφισμα δεν θα το ψηφίσω. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποφεύγω βέβαια να τοποθετηθώ επί της ουσίας με λίγα λόγια, αν και τα λίγα λόγια σε τέτοια ζητήματα δεν αποτυπώνουν τα πάντα, αλλά για να μην κρυβόμαστε, προφανώς και καταδικάζουμε τις επεμβάσεις, αλλά θα συμφωνήσω και με άλλους που μιλήσαμε, το ψήφισμα είναι πάρα πολύ λιτό και δεν έχει έρθει καθόλου μέχρι τώρα ένα ψήφισμα που να καταδικάζει την πολιτική του Καντάφη. Έτσι, μιλάμε για τρομερά πράγματα, όχι μόνο του Καντάφη και πολλών άλλων παρόμοιων χωρών. Και η δική μας υποδημιουργία, γι' αυτό να μην το πούμε και τώρα και παλιά, γιατί και εγώ, ας πούμε, έτρεχα όταν ερχόντουσαν εδώ Καντάφη και ο Αραφάτ και δεν τους βάλω στο ίδιο τσουβάλι, έτρεχα, ας πούμε, στα διάφορα ξενοδοχεία για να τους υποδεχτούμε. Αλλά ευτυχώς κάποια στιγμή το μυαλό μου λίγο απελευθερώθηκε και μπορούσα να τα πράγματα λίγο πιο καθαρά. Δεν έχει μιλήσει ούτε έχει έρθει ποτέ κανένα ψήφισμα γι' αυτό. Και λέει το ψήφισμα στο τέλος ο κάθε λαός από μόνος του, ποιος από μόνος του. Όταν πάει να μιλήσει, ας πούμε, και το στέλνει στη συγκυρία και το εκτελούνε, το πώς από μόνος του. Όταν δεν υπάρχει διαδικασία εκλογική, με ποια δημοκρατική διαδικασία αποφασίζει εκεί πέρα ο κόσμος. Άνθρωποι του 40 χρόνια έχουν κάνει αυτά που έχουν κάνει από μόνοι του. Αν ήταν σόι στο μυαλό, ας πούμε, σκόνωσαν να φύγουν από μόνοι. Αυτά. Ο κύριος Μαρκής. Και ο κύριος Ομπάς. Κύριε συνάδελφε, νομίζω. Συνάδελφε, από ό,τι φαίνεται, το πάντα γνωρίζουν πλανήτη πάνω από την πόλη μας, έτσι. Από ό,τι βλέπω, το πάντα γνωρίζουν πλανήτη πάνω από την πόλη μας. Ο φόβος λοιπόν αυτός, με ένα ψήφισμα το οποίο καταδεικνύει ποιοι είναι οι αίτη. Φαίνεται ότι ενώπιση τόσο πολύ που ξαναβήκαμε στη Σοβιετική Ένωση, ανακαλύψαμε την αντεπανάσταση και όχι μόνο αυτό, αποδεικνύεται ότι οι γεροσκόποι είναι αυτοί που αποτελούν τον δούριο οίκο για να στραγγραφεί η ιστορία σήμερα. Αυτή θα είναι η τοποθέτηση σήμερα. Και γιατί? Για να καταδικάσουμε αυτούς
που επεμβαίνουν είτε με τη μορφή του Καντάφη. Θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί βλέπω ότι πολύ όψιμα έχουμε βρει τον Καντάφη σαν άλλοθη για να μην ψηφίσουμε το ψήφισμα. Όπως επίσης είναι οι ίδιοι, αυτοί οι οποίοι τώρα δεν τους φαίνει ο Καντάφη, επεμβαίνουν. Επομένως είναι το ίδιο νόμισμα με δύο διαφορετικές όψεις. Αυτό καλούμαστε να ψηφίσουμε, καλούμαστε να στηρίξουμε το λαό της Λιβύης και βεβαίως το ψήφισμα. Ποιος είπε ότι είναι η αρχή το τέλος της δράσης ή ότι αυτός θα είναι ο καταλυτικός παράγοντας? Είναι η ελάχιστη προσπάθεια που μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να στηρίξουμε τον λιβύο λαό. Και αυτό θα λάβει τη θέση που το αρμόζει. Και θα τελειώσουμε και με αυτό που έμεινε και έκπληκτος. Αλήθεια, γνωρίζαμε πριν 5 χρόνια θα γίνει επέμβαση στην Λιβύη και ετοιμάζουμε το ψήφισμα από τότε. Πραγματικά είμαι έκπληκτος, συντροφή. Συνάδελφοι και σύντροφοι. Είστε πολύ μπροστά. Είμαι έκπληκτος με αυτή τη λογική. Για να μπορέσουμε να δούμε πώς υπάρχει ο προειδεασμός για μια τέτοια απόφαση η οποία θα αφορά όλους μας. Κυρία Μαμούλη. Κύριε Σκόπα, και ποιο είναι η κυρία Ιαπωτόκη. Δεν είχα σκοπό να το υποδηλωθώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σαφώς, σαφέστατα, συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Σκόπας όσον αφορά το περίγραμμα των ψηφισμάτων. Παίρνω τον λόγο μόνο για να πω δύο κουβέντες. Ανεξαρτήτως της διαμάχης που έγινε σε αυτή την αίθουσα, του πάνε ποτέ υπ' αυτού σοσιαλισμού και των μεθόδων, περί γενικότερης ευαισθησίας κατά των δικαιωμάτων των λαών, περί του δόγματος της μη επέμβασης στα εσωτερικά, που κατά βάση το ασπάζουν, είναι σωστό, μέχρι ενός σημείου, στην γενική πολιτική σκακέρα, και όχι μόνο, αλλά και στη ζωή, δεν μπορεί να είναι όλα του άσπρου μαύρου, δεν υπάρχουν οι δύο άκρες μόνο. Υπάρχουν και άλλες παράμετροι των θεμάτων. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα σταθώ απλώς και μόνο στο εξής. Με καλύπτει ως Έλληνα, ως Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Μύρνης, απόλυτα ίδια προς το παρόν, η διαβεβαίωση του υπεύθυνου των υπευθύνων υπουργών της κυβέρνησης ότι η Ελλάδα δεν εμπλέκεται στον πόλεμο αυτό που συμβαίνει εκεί κάτω. Συμμετέχει μόνο στο σκέλος ανθρωπιστικής βοήθειας. Κατόπιν αυτού δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Το ψήφισμα σας πώς θέλει να πείσουμε. Κύριε Κοβάκη, παρακαλώ. Κύριε συνάδελφοι, νομίζω ότι είμαστε αρκετά πολιτικοποιημένα άτομα και να καταλαβαίνουμε ότι από όλη αυτή την ιστορία υποκρύπτεται μία υποκρισία ανήκωτη όλων αυτών που υπερασπίζονται το λαό, ενώ δεν υπερασπίζονται το λαό, υπερασπίζονται τα συμφέροντά του. Και βέβαια ο λαός δίκαια επανασταλεί, γιατί είχε πάνω στο κεφάλι του έναν δικτάτορα, τον οποίο υπηρετούσαν και είχαν φύλλα προσκύμενοι όλοι αυτοί που σήμερα το καταδικάζουν. Το τέλειο του παραλογισμού. Και πρέπει εμείς, μέσα σε αυτή την αίθουσα, να κρίνουμε το τέλειο παραλογισμό. Έχουμε κρίση και άποψη. Άρα, εκείνο που μας ενδιαφέρει ως ελεύθεροι πολίτες προερχόμενοι από μια χώρα που έχει υποφέρει από δικτατορίες και θέλει να ζει ελεύθερα, κάθε μορφή επέμβασης και εφαρμογής βίας είναι καταδικαστέα από όπου και να προέρχεται. Οι προϋποθέσεις όμως για να εφαρμοστεί αυτό σημαίνει δημοκρατία. Και δημοκρατία δεν υπάρχει. Επίσης είναι γνωστό. Είναι κατεπίδραση η δημοκρατία. Και όπου τα συμφέροντα των μεγάλων δεν φύγονται, διότι δεν υπάρχουν πετρελαιοπηγές, εκεί κλείνουν τα μάτια και δεν βλέπουν εγκλήματα. Και προχωράει αυτό το πράγμα. Εμείς λοιπόν οφείλουμε να καταδικάσουμε κάθε μορφή βίας και κατάληψη της δημοκρατίας στο όνομα οποιοδήποτε κέρδους, οποιοδήποτε συμφέροντος από όπου και να προέρχεται. Αυτό μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε. Αλλά εγώ δεν θα πω στο δίλημα να είμαι υπέρ του Καντάφη ή κατά του Καντάφη. Είμαι κατά όλων αυτών που στο όνομα των συμφερόντων τους καταλύουν κάθε έννοια δημοκρατίας και σεβασμού της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτό τα λέει όλοι. Ο κύριος Δημάρχος.
Ο τέλειος Ακούστε, δεν είναι ούτε πολύ πετυχημένο αυτό το, αυτή η λύση να το ψηφίσουμε. Βγαίνετε έξω λοιπόν και πέστε ότι σήμερα οι πόλεμοι που γίνονται με δίθεν αφορμή τη δημοκρατία σε έναν τόπο είναι νόμιμοι πόλεμοι, είναι στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Αυτό λέει η υποψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Ελλήνης. Ήταν νόμιμος ο πόλεμος στην Κύπρο, ήταν νόμιμος ο πόλεμος στο Ιράκ, είναι νόμιμος ο πόλεμος στο Αφγανιστάν, σε όλο τον κόσμο, ήταν νόμιμος τώρα στη Λιβύη. Και είναι και νόμιμοι και σημαντικά υποχρεωμένοι η Ελλάδα να έχει αυτές τις ελευθερίες από το σημαντικό της υποχρεώσεων. Αυτό θα καταλάβει στα πρακτικά και ευτυχώς για κάποιους που μπορούν και προφυλάσσουν τους εαυτούς τους. Μην κάνουν τις κολόνες αντικομμουνισμού, οι οποίες είναι κολόνες κατά της δημοκρατίας και μάλιστα να γίνεται αυτό από νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν διαβάζουν τουλάχιστον και την αντίθετη άποψη. Αν διαβάζουν τις μελέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος και τον υπαρκτό σοσιαλισμό και για τα αποτελέσματα. Εμείς κάναμε το καθήκον μας. Ένας κόσμος θα προβληματιστεί, τα παιδιά σας θα προβληματιστούν, οι φίλοι σας θα προβληματιστούν. Ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να μπαίνει λέξη Καντάφη και χωρίς να αναφέρεται τίποτα σε ένα ψήφισμα, δείτε τριπτόμενοι πίσω από τον Καντάφη που εδώ και ένα χρόνο λέγατε αν δεν πήραμε το δάνειο του Καντάφη για να ξεφύγουμε από την οικονομική κρίση, τι το χάσαμε και δεν πήγαμε το πάνω εσείς στις πλειοψηφίες και έλα τώρα, μην τα λέτε αυτά. Λοιπόν, άρα με λίγα λόγια, ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη. Κύριε συνάδελφε, ποιος αν θέλεις κλείσε λίγο το μικρόφωνο. Εγώ είπα και στην αρχή και πραγματικά, εγώ δεν καλύπτομαι από το διατύπωση του μηνύματος. Σας πρόσθεσα αυτό που θέλω. Ναι. Πιστεύω ότι αυτό που είπε η κυρία δηλαδή πιστεύω ότι το μήνυμα δίνει μονόπλευρες ενοχές. Λοιπόν, εκεί πέρα δεν φταίνουν ούτε σύμμαχοι ούτε οι άλλοι. Λοιπόν, κατά την άποψή μου, μάλλον εγώ το ψήφισμα δεν το ψήφισα. Μάλλον έχουμε ένοχη συνείδηση. Ψηφοφορία, δεν ξέρω. Ονομαστική ψηφοφορία. Όχι, δεν είναι ονομαστική. Ο κύριος Κουτελάκης, ναι. Ο κύριος Καταδουγιά, είναι εδώ. Αποχώρησε. Ο κύριος Πάτα. Κάποια αποχώρηση. Κυρία Ιακουμπάρη. Ναι, αλλά αυτό που πρόσθεσε ο Στέλος εντελέχει μέσα αυτό. Ναι, να διαβάσουμε. Αλλά θα διαβάσουμε. Να το διαβάσουμε ότι έχει την καλοσύνη και ακούστε. Προχωράμε, προχωράμε. Προχώρησε. Ο κύριος Κοντιάρης. Όχι. Όχι. Ο κύριος Καστρόκης. Όχι. Όχι. Ο κύριος Μπίσαλας. Όχι. Όχι. Ο κύριος Χριστοδούλου από Ιναβό. Ο κύριος Αντιαδινός. Όχι. Όχι. Ο κύριος Μόσιος. Μόσιος Παθούλη. Αποχώρησε. Ο κύριος Πούλιος. Αποχώρησε. Κυρία Μαντοπούλου. Αποχώρησε. Κυρία Μαραπού. Ναι, με την προπόθεση να αναφερθεί και τη κυρία Σαρκοβάκη, η κυρία Μπεντέα. Ναι, με την ίδια προπόθεση. Ποιο είναι ο κυρίε, να πω ότι ο κυρίε. Καλή αποχώρηση. Αποχώρηση. Ποιο του κάνει. Όχι. Όχι, κυρία Μαχώρηση. Ναι, με την προπόθεση. Ποιο κόμπασε. Όχι, εδώ είμαστε. Κυρία Νάνη. Αποχώρησε. Ποιος ήταν να μας αλύσει με αγώνα. Ποιος Δημάκης. Όχι. Όχι. Ποιος Περιμένης. Δεν ακούω. Ομοίως. Όχι. Κύριε Τρασέτα, αποχώρησε. Ομοίως Κόρτης. Όχι. Αλλά να πούμε μια ιστορική αλήθεια, κύριε Βρετέ. Η ιστορία του Προλεταριάτου θα ήταν διαφορετική εάν οι κακεμοί του Στάλιν δεν είχαν το λαχό στο τρόπο. Αφήστε κύριε Κολογέλλες. Ελάτε καλά.
στο τρίτο. Πάμε στον άλλο για να μην προσθέσει. Και δεν είδα καθόλου ευαισθησία, ίσως περάσατε για πλάκα αυτό που είπα για το θέμα των πυρηνικών. Να κάνω ένα ψήφισμα για τα πυρηνικά. Δεν θα σε Όχι.